Γεια χαρά μαγκές. Καλησπέρα. Είδατε, βάλαμε ένα βίντεο από τον αγώνα, τον τελικό κυπέλλου Champions League Ολυμπιακού με την, ξεχνάω αυτήν την ομάδα, που ήταν 3 χρόνια ήττητη. Πώς το λέω. Ναι, ναι. Λοιπόν, 3 χρόνια ήττητη και 3 χρόνια συνεχή έπαιρνε το Champions League. Λοιπόν, έτσι θέλω να αύριο το γήπεδο, έτσι μου λένε όλοι οι φίλοι μου, όλα τα τηλέφωνα που έχω μιλήσει με παιδιά θα είμαστε έτσι αύριο στην εξέδρα. Να πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν λέμε ότι οι Βουλιαγμένοι είναι ας πούμε σαν τον Παναθηναϊκό στο Πόλο, είναι η άλλη μισή ομάδα της είναι Εθνική Ελλάδος εκεί. Και εκείνη είναι αξία ομάδα και αυτά, αλλά εμείς πιστεύω είμαστε καλύτεροι. Και όσον αφορά από το 2-0 που έγινε 2-2, εγώ νομίζω ότι έγινε λόγω της, μετά το τελικό που πήραμε το Champions League, τα κορίτσια λίγο φύγανε, ξεχαστήκανε, πανηγυρίσανε. Δεν παίζει και η μία ξένη που έπαιζε μόνο στην Ευρώπη, η Αυστραλέζα, δεν παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι και αυτό ένα, λείπει μία βασική παίκτρια του Ολυμπιακού, έτσι, και μεγάλη παίκτρια. Παρ' όλα αυτά, αύριο στο Παπαστράτιο, 6.30 ώρα. Γιατί οι ομάδες, αλίμονο και οι Βουλιαγμένοι είναι μια άξια ομάδα, έτσι. Ναι. Πήγε για αυτή η Final Four, ναι. Βέβαια, ήταν 15 μέρες πριν η διοργάνωση δική της. Ναι. Καταλάβες. Και α, παίζει ρόλο, σωστό, ναι. Βέβαια, παίζει ρόλο, ναι. Από εκεί πέρα, θέλουμε να πούμε ότι παίζει ρόλο μεγάλο και η κούραση, την οποία πιστεύουμε ότι με την παρουσία του κόσμου... Εντάξει, το 2-0 ήμασταν και έγινε 2. Ναι, και έγινε και θα πούμε κάποια άλλα. Εντάξει, πόλο γυναικών είναι, δεν είμαστε εμείς τώρα σαν κάτι άλλο να τρελαθούμε για το πόλο γυναικών, αλλά σίγουρα έχουν γίνει κάποιες... Και δεν αφορά μόνο το πόλο γυναικών, αφορά γενικά όλη την κατάσταση στα αθλητικά που συμβαίνει στην Ελλάδα, στην οποία Ελλάδα κυριαρχεί ο Ολυμπιακός, γιατί κυριαρχεί άξια και με το σπαθί του και σε όλα τα αθλήματα. Και στο βωμό να μην πάρει κάτι ο Ολυμπιακός. Να πάρει και ο άλλος. Να πάρει και άλλος, λέει, ναι. Να πάρει και κάτι άλλο, να φαίνονται κάποιοι άλλοι. Εντάξει, να φαίνονται κάποιοι άλλοι, να είναι άξιοι, να φαίνονται. Προς Θεού, εμείς δεν έχουμε αφισβητήσει ποτέ κανέναν. Ναι. Και παρατηρείτε το φαινόμενο, σώνει και καλά ο Ολυμπιακός να φρενάρει. Ή κάποια τιμάτά του, ή να μην το πάρουν τόσο εύκολα. Χιλιάδιο. Τι σενάρια μπορεί να μπλέκονται και δεν μιλάμε αέρα, μιλάμε για ένα γκολ ακυρωθέν. Στο Παπαστράτιο. Στο Παπαστράτιο. Άλλο ένα γκολ το οποίο ήταν ληξιπρόθεσμο, εκπρόθεσμο μάλλον. Και όχι ένα δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα. Και ένα πέναλτι. Το οποίο το παραδεχτήκαν όλοι, είπαν και οι διαιτητές ότι δεν το είδανε μετά. Στα 2 δευτερόλεπτα με την Μπιανκόνη. Ναι. Έτσι. Κοίτα, Άκη, αυτό που λένε γιατί δεν το είδαμε, δεν το πιστεύω και πολύ. Ούτε αυτό. Εγώ το πιστεύω. Και τη γραμματεία και αυτά. Ναι, μετά είδαμε, ναι, είδαμε πολλά. Πολλά είδαμε μαγειρέματα. Από εκεί και πέρα, μέχρι εκεί είναι πόλο γυναικών. Σίγουρα παίζεται ένα τίτλο. Μιλάμε για τις, παίζει όλη η εθνική Ελλάδα, εθνική Ελλάδος, έτσι. Και από τη μια μεριά και από την άλλη, και από τα δύο σωματεία. Είναι άξιες όλες οι κοπέλες και καλό θα είναι να υπάρχει και αξιοκρατία και στα σφυρίγματα. Γιατί και στο παιχνίδι το σημερινό με τον, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό το είδαμε. Καλά, σήμερα και ένα δεύτερο πέφτει. Σε τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, για να μειώσουν τη διαφορά πάλι. Δηλαδή, δεν είμαστε έγινε, πριν, κάτι, έγινε πριν 5 μέρες, 3-4 μέρες στο Παπαστράτιο το 16-2. Και σώνει και καλά οι διαιτητές οι αποφάσεις ήταν εξωφρενικές, 3 μπέλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Οι αποβολές υπέρ του Παναθηναϊκού όλες και να μην... Έτσι, δηλαδή... Για να μην πάρει έκταση η νίκη του Ολυμπιακού σε σκόρ, δηλαδή να μην νικήσει πάλι ο Ολυμπιακός 16-2. Να μην φανεί η γύμνια. Να νικήσει μόνο 9-8. Γιατί να μην φανεί. Να φανεί η γύμνια του κάθε σωματείου. Δεν θα του κάνει καλό του σωματείου, δηλαδή. Στην προκειμένη περίπτωση του Παναθηναϊκού να φανεί η γύμνια του, να δει ότι είναι πάλι για κάνα 15, χωρίς να είμαι ριστικός. Δεν θα του κάνει καλό. Τι είναι, να είχαμε να λέγαμε στις τηλεοράσεις ότι μετά από 3 χρόνια και μετά από 4 χρόνια και... Τι μετά από 3 χρόνια και 4 χρόνια εδώ, δεν είμαστε καλοί, θα βελτιωθούμε. Πώς θα βελτιωθούμε,
μέσω του ερασιτέχνη. Τα έλεγε, ας πούμε, ένας παίκτης του Παναθηναϊκού που με τη συνδρομή του κόσμου συνεισφέρει. Έτσι δεν είναι, Τάκη μου. Τι εννοείς, ναι. Παιδί μου, πώς είναι στον Ολυμπιακό τα μέλη. Ναι, 60.000 μέλη. Ναι. Γιατί δεν το κάνουν. Δεν τολμούν να το κάνουν. Το κάνανε. Τολμήστε να τα κάνετε που είναι όλα εύκολα. Να βάζουν 50 ευρώ εννοείς. Είπα, ναι, ναι, 50 είναι ένα δεκαρικάκι. Να δούμε πώς θα δώσουν δεκαρικάκι από αυτούς που πάνε στο ΟΑΚΑ και στη Λεωφόρο. Καλά, ναι. Για 10 ευρώ μιλάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός. Όχι, όχι. Άμα ήταν, θα το είχατε τολμήσει για τα λεωφονιάδες. Δεν θα το είχατε τολμήσει. Γι' αυτό. Αλλά ξέρετε ότι. Γιατί δεν φάγανε τα μούτρα του. Βέβαια τα φάγανε. Λοιπόν, ναι, για να μην και, το πηγαίνουμε. Ναι, και... όχι, μια και το είπες αυτό, να πω ότι οι κάρτες φιλάθλου 10 ευρώ που είναι, επειδή με ρωτάγανε κάτι φίλοι, έμαθα ότι βγαίνουν την 1η Ιουλίου. Την 1η Ιουλίου. Και μια και το λέμε αυτό, εγώ πιστεύω ότι φέτος θα περάσουμε τις 60.000 κάρτες. Και παιδιά, αυτά που δίνουμε ο καθένας από 10 ευρώ έχουν και με τη βοήθεια του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Μαρινάκη, οπότε έχει κάποια ανάγκη, ο ερασιτέχνης είναι απίκο. Έτσι ο Ολυμπιακός. Τι αντίκρισμα έχουν τα και αυτά όλα, δηλαδή, είναι αυτό. Όχι, και έχει εξοφλήσει το μεγαλύτερο χρέος του, όχι, πες μου, του αλουνού του. Σαν μην το πω το όνομα. Εσύ αυτό που του πρώην. Ναι. Συζήταγαν πριν. Και είναι Ολυμπιακός πρωταγωνιστής όλα τα αθλήματα. Άλλο αυτό. Με τις τίτλους θα θυμάσαι τα νούμερα εσύ που είσαι καλός. Ναι. Τι έχει γίνει. 35-0. Τι είναι το 35-0. Στην πενταετία Κουντούρι, Μαρινάκη. Ο Κουντούρι στον ερασιτέχνη πρόεδρο. Κόσμο του Ολυμπιακού. Και κόσμο του Ολυμπιακού. Και ναι. Ναι, όλο. Ναι. Βέβαια. Αυτό φτάνει 60.000. Έτσι. Είναι 36-0. Οι κούπες απέναντι στον Παναθηναϊκό στην πενταετία. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Να έχω πάρει 35 και ο άλλος 0. Δεν γίνεται αυτό στην πενταετία. Και να έχει ξοφλήσει κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρέους του συγγενείται. Να το πω και το όνομα, γιατί το θυμάστε κι εσείς. Που άφησε στην ΠΑΕ και στον ερασιτέχνη και έφυγε. Πρόσεξε κιόλας λίγο. Υπάρχει δεν μια γίνεται αυτό. Είναι δεν και γίνεται. Μια διαφορά που άλλες, συγγνώμη, Άκη, άλλοι ρίχνουν τις ομάδες τους, τις διαλάνε. Εφέτος ο Παναθηναϊκός λέει στον ερασιτέχνη, δεν θα παίζουμε Ευρώπη. Δεν έχουμε λεφτά για να παίζουμε Ευρώπη. Να η διαφορά του δεκάρικου κάρτα μέλος. Που έχει Ολυμπιακός και σωματείο γενικότερα και την έννοια του σωματείου και πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς τον Ολυμπιακό, ναι, μας, ναι, ναι. Γενικότερα, έτσι. Αλλά έχει και μια διαφορά σε αυτό που είπες, 36-0. Ναι. Αυτό που λέει ο Τάκης. 35-0. Το 36-0 νίκες, ναι. Απέναντι στον Παναθηναϊκό στο πόλο. Έχω μπερδευτεί και είναι κοντά. Έχει κοντά. Λοιπόν, το 35-0 το λέει σε αθλήματα που συντηρούμε και οι δύο. Ναι. Δεν βάζω το πόλο γυναικό μέσα. Γυναικό δεν το βάζει μέσα. Γιατί δεν βάζω. Έχει πόλο γυναικών ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τι άλλο έχεις. Αλλά μια και είπαμε τώρα δεν έχει ο Παναθηναϊκός, εγώ θα ήθελα και κάποια στιγμή να μπορέσει ο ερασιτέχνης, γιατί είναι εντάξει, ναι. Να μπορέσουμε να φτιάξουμε και ομάδα handball, γιατί μου αρέθηκα αυτούς εκεί να πανηγυρίζουν. Ρε, καθίστε καλά, έχετε ένα άθλημα που παίρνετε μια κούπα, μην μας αλτάρετε και φτιάξουμε και handball. Και φτιάξουμε και γυναική ομάδα ποδοσφαίρου που το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Για κάθεστε καλά. Σας έχουμε έτσι να περνάτε λίγο την ώρα σας. Με εκείνα τα χαζοκύπελα που παίρνετε. Τρεις ομάδες. Η ΜΕΤ, ο Φιλαθλητικός. Όποιος έχει ιδιωτικό σχολείο κάνει ομάδα χαζο. Ναι. Οι σχολές Δούκα, ναι. οι σχολές Ξινή, οι σχολές. Ποια ναι. άλλη σχολή είναι. Και η άλλη μισή. Αξιωματικό. Η άλλη μισή είναι αρχαίοι. Μη μας αντάνετε, καθίστε καλά. Λοιπόν, αύριο 6.30 ώρα είδατε τα στιγμιότυπα, είδατε το Champions League που το πήραμε. Έχουμε πάρει 7 κύπελα μέχρι τώρα. 8 αύριο, έτσι, ναι. 9 το Πόλο Αντρών, την Τρίτη με τον Παναθηναϊκό, εκεί θα δούμε γλέντια πάλι. Και το 10 θα είναι το κύπελο, το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Αργεί το μπάσκετ, η ομάδα του μπάσκετ πάλι έριξε 50 πόντους διαφορά. Αργεί τώρα, δηλαδή. 92-53, 50 πόντους διαφορά, πόσο είναι, 45. Αργεί δεν αργεί. Ναι, την άλλη εβδομάδα. Πιο πάνω. Διακή μάλλον. Ναι. Αν πάνε έτσι όλοι, προχωρήσουμε κι εμείς. Εμείς. Ναι, και μόνο 2-0 είμαστε.
Ναι, πάμε 3-0 την Τρίτη. Να μην το πω. Ναι, είμαστε εμείς. Δεν πρέπει να το πεις. Ναι, έχουμε νικήσει και στο Ωραία, θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός μια άλλη ομάδα. Ναι. Να μην μπορεί να νομίζει. Όχι, όχι. Τι. Ήθελα να πεις ότι και την Τρίτη που παίζει ο Ολυμπιακός στον Πάσχα θα κερδίσει. Πώς να το διατυπώσω αυτό. Ναι, θα κερδίσουν. Άλλο, δεν είπα εγώ τίποτα. Εγώ πήγα στους τελικούς κατευθείαν. Ναι. Ότι έφυγα, ναι. Φύγει ρε τάκι από εκεί. Εντάξει. Αφού ξέρεις ότι είμαι ένα παιχνίδι πολύ, μπροστά. Τουλάχιστον. Λοιπόν, ναι, σωστό, σωστό. Την Κυριακή σου λέω. Ναι. Γίνεται ναι, το ναι. πρώτο παιχνίδι της σειράς. Εντάξει. Το τελικό. Ναι. Ωραία. Το τελικό. Ναι. Στο σεφ. Στο σεφ. Πήγα από Καραϊσκάκη. Δίπλα είναι, απέναντι. Θα φάτε καλά. Άντε πάλι. 3-0. Για πλάκα. Kill Bill. Γιώργος Πρίντεζης. Τα δεν θέλω να σας πω τα ονόματα και τρελαθείτε. Θα πάμε. Φτάνουν αυτοί οι δύο. Θα πάμε. Πού να πάμε. Στο σεφ. Μα τι λες. Το πνεύμα μου είναι εκεί. Μην κοίτα, το σώμα μου είναι εδώ. Από τώρα. Βέβαια ρε. Όπως και αύριο στο Πόλο. 2.000 κόσμος στο Παπαστράτιο αύριο. Ωραία, εγώ με ποιο να μιλάω. Κοίτα να δεις που αύριο θα κάνω το πρώτο μου μπάνιο. Έτσι μου μυρίζει. Βλέπω όταν σηκώνω το κύπελο τα κορίτσια να ρίχνουν ένα μακροβούτι 50 μέτρα. Τάκη, θυμάσαι που είχαμε γνωριστεί στο μακροβούτι πάνω. Έτσι, κάτι πανεγκυρισμού. Είχαμε χαθεί, γιατί ήταν εκατοστάρα η πισίνα. Πού είχε γίνει αυτό, και είχαμε χαθεί και μακροβούτι και σου λέω πώς γίνουνε ρε φίλε και μου λες από εδώ. Τι από εδώ πώς γίνουνε. Πάμε τώρα και σε μεταγραφές που ρωτάτε. Να, πάλι ρωτάτε. Δεν ξέρουμε, να ξέρετε πάντα ως κάτι. Αυτό εδώ, σας το έχω δείξει 10 φορές, άλλη μία και τέλος. Οι μεταγραφές θα είναι από το πιο πάνω ράφι. Όχι από το πάνω και λίγο πιο πάνω. Εφέτος Ολυμπιακός. Και μην κοιτάτε ονόματα, να κοιτάτε τι. Θέσεις να κοιτάτε. Θέλουμε το center back που έχουμε πει. Το οχτάρι. Το center four. Το ένα extreme. Αν πουληθεί ο Ντουρμπάς, δύο εξτρέμ. Και ένα εξάρι για μένα. Ένα εξάρι για μένα. Που τα ξέρει και μπάλα. Και ένα κόλ. Αυτά να κοιτάτε. Και να... Ότι θα είναι καλή πρόταση θα είναι. Δεν θα είναι από το τρίτο ράφι, γιατί γελάω με την ώρα για σπορ που γράφει ένα όνομα και... Πες μου. Πόσο λένε μωρέ. Ντερφάρ, πόσο λένε. Ο Φαν Ντερφάρ. Ναι. Που δεν υπάρχει περίπτωση. Μην πιάνεσαι κοροϊδεύτηδες. 150.000 είναι η πιο μεγάλη μεταγραφή που θα κάνετε. Αυτό έχει 1,5 εκατομμύριο. Να σου πω. Ούτε εσείς Παναθηναϊκοί με εκείνο το. Όχι, δεν είναι. Με τον πώς το λένε. Τώρα σου πω εγώ. Με τον. Κάτι έγινε. Με τον Σισιέν. Κάτσε ρε, να σου πω. Με τον Εσιέν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γίνε από την δεν υπάρχουν λεφτά. Ελά, να σου πω. Με ποιο κάνει την εκπομπή. Με σένα. Ωραία, γιατί όλα από εκεί μιλάει. Λοιπόν, άκου να σου πω τι έγινε. Τι πει να σου πω με τον ΕΣΥΕΝ. Πανατσάκης. Ναι, γιατί ρε. Τώρα τελευταία η ώρα. Πανατσάκης. Τι, πάντα. Κάνει νερά ο μάνατζερ. Για άσε. Αλήτης. Νερά. Αλήτης. Δηλαδή τι θέλει. Άκου τώρα, πάει και το αεροπλάνο. Ναι, ποιο αεροπλάνο. Δεν είχαν ένα αεροπλάνο. Ναι. Τι να φέρει τώρα, τι αεροπλάνο, τι έτσι. Τι να φέρει, για κανένα πακέτο. Είχαν ένα αεροπλάνο και έγραφε πάνω ΕΣΥΕΝ. Το αεροπλάνο. Ναι, εντάξει. Τι θα έρθει, ναι, ναι, πάνω το φέρει. Όταν βλέπω αεροπλάνο ναι. μου έρχεται ας την κάνω, ξέρεις. Ναι, Βιτάλη. Λέει, ναι, ξεκά μην το λέει Βιτάλη αυτό. Τι να λέει. Τέλος. Πάμε σε μια γραμμή. Κάτσε να σου πω. Κάτσε να μην μάθει. Παρακολουθείτε. Ναι, όχι, γέναγε, ναι. Είναι και φίλοι του Παναϊκού. Πώς μου ξέφυγε μόνο αυτό. Με τον ΕΣΥΕΝ, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον με τον Αλίτη, το μάνατζερ. Είναι με λεφτά τελικά η μεταγραφή. Ενώ παζαρεύανε με τι να τον πάρουν. Με φιλιά, με κάτι άλλο, ναι. οτιδήποτε. Εντάξει, είναι και μαύρος. Ναι. Πάει να τσακίσει. Μακάρι να μην τσακίσει, να έρθει αυτό το στολίδι, το μαύρο διαμάντι, το αεροπλάνο, να έρθει να τιμήσει τα γήπεδα της πατρίδας μας. Παρεμπιπτόντως, σκούπα μπάσκετ και πόλο. Ναι, μπράβο φίλε. Λοιπόν, και αύριο. Να δώσω κάτι χαιρετίσματα. Ναι, δώσε τι να δώσω. Θα γίνει μετά. Εντάξει, τα κοιτάξτε. Έχουν ανακτήσει άνθρωπο ότι έχει σηκωθεί. Το κοινό, δηλαδή έχει κουραστεί. Γιατί. Και πώς να σου πω, θα δημιουργήσει αντιπάθειες και στον Άγγι και στον Λοσάντα. Γιατί. Μα μου λένε εδώ, μου λένε δεν υπάρχουν άλλοι. Οι άλλοι εδώ δίπλα μου όλοι.
Πού είσαι να σε μοναστήρι. Ωραία, να στείλω χαιρετίσμα στον Κίδιο, στον Άγη, στον Λοσάντα και πες εσύ. Στο Γιάννη Τσολιοφάγος. Α, ο Γιάννα Ρούμπα, ναι, δυναμία ναι, μου, ναι. Στέλνει χαιρετίσματα στον Αχιλέα και στον Άγγελο. Μπράβο και από... Που τρώνε εκεί στο γνωστό μαγαζί του Ντιντών. Α, και ωραία. Σε όλη την παρέα. Α, είναι αυτό. Εκεί τα παιδιά. Ναι, στον Ντιντών. Ωραία. Τι άλλο, πάμε σε καμία γραμμή. Πάμε και σε πάμε. Καμία γραμμή. Έλα, φιλαράκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ταγκιάκη. Γεια χαρά. Συγχαρητήρια καταρχάς για την εκπομπή της ομαδάρας. Ολυμπιακός. Μανώλης από Νίκαια. Ναι. Άλλη μια χρονιά κλείνει επιτυχημένα, ως συνήθως, τα τελευταία χρόνια. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες βέβαια ακόμα. Αύριο οπωσδήποτε με τα κορίτσια. Δεν το συζητώ αύριο. Και μια ευχή, αν και δεν είναι ευχή, σιγουριά είναι τέλος πάντων, μια σκούπα με τους πουθενάδες στο μπάσκετ. Μια και το είπες. Να πω ότι αυτή η ομάδα, η φετινή του Ολυμπιακού, θα είναι αμαρτία από το Θεό να μην πάρει ένα κύπελο. Δηλαδή, ας το κύπελο Ελλάδος τότε εκείνο εκεί που είχε τύχει. Δεν πήραμε την Ευρωλίγα που αν παίζαμε σε άλλο γήπεδο, και να το πω έτσι ξεκάθαρα, μην τρελαίνεστε, αν παίζαμε στο ΣΕΦ, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Παιδιά δεν υπάρχει. Στο ΣΕΦ και σε ουδέτερο. Και σε ουδέτερο ήτανε ακόμα. Και ας ήταν και βασικά. Όχι, επειδή ήταν αυτή η σαν κηπεδό. Τέλος πάντων, ναι. Ήταν να πάει στη Ρεάλ. Δεν πειράζει. Τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια. Βεβαίως. Και η διοίκηση και ο Σφαιρόπουλος. Συγχαρητήρια, έτσι. Και 100 φορές να ξαναπέξουμε με τη Ρεάλ τώρα, 100 φορές θα κερδίσουμε. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι. Και μία αφιέρωση θα ήθελα, ναι. τους ερχόμαστε, όσους λένε τέλος πάντων. Ήρθανε, φίλε. Ναι, αυτό να τους πω, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ. Και θα τα πούμε του χρόνου πρώτα ο Θεός. Πάλι εξαίρεση έχουμε. Λοιπόν, παιδιά, για χαρά. Και πάλι, καλό κουράγιο και θα τα πούμε και στους αγωνιστικούς χώρους. Κοινάσαι καλά. Καλησπέρα. Ναι, να, το λέει και η Ελένη, η φίλη μου εδώ. Με το Λοσάντα. Έτσι, να τον γνωρίσουμε τουλάχιστον. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί εκεί. Δεν υπάρχει. Να τον δει, έχει κοινό. Από χιούμορ, από μπάλα, από Ολυμπιακός. Έλα τώρα, μην τα λέω. Δεν θέλω να κάνω τέτοια διαφήμιση. Απλά είναι φίλο μου. Όχι, κυρίω. Καλησπέρα. Μια φορά το είχε πει. Να σου κάτσει, να σου πει ιστορίε, να πέσει κάτω. Αμά, να πέσουμε κάτω. Εμπρό. Καλησπέρα, παιδιά. Για χαρά. Τι γίνεται. Ωραία. Βασίλη από ένα αλλιώ Ολυμπιακό σήμερα. Έχω ξαναπάρει και πιο παλιά. Ναι. Τώρα, αυτά που θέλω να σας πω είναι για την ομάδα μας. Ναι. Στο Πόλο πήγαμε μια χαρά, κερδίσαμε τις Βαδέλες, 16-2. Τώρα περιμένουμε τους Παναθηναϊκούς να έρθουν στο ΣΕΦ να πάρουμε το πρωτάθλημα. 3-0, εγώ θέλω σκούπα, θα δείξω για εσάς. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Τάκη μου, Κιάκη μου, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε. Κοίτα, επειδή τώρα με ξέρετε εμένα με τα σκορ, πώς μου αρέσουν να τα λέω, 3-0, 4-1, έτσι. Εγώ, επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στο Βασιλακόπουλο, και θα το εξηγήσω γιατί. Γιατί πώς έκανε τα πάντα τότε, ρε μάγκες μου, να παίξει δύο φορές ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα στην Ελλάδα και τώρα δεν κουνάει, δεν σηκώνει ούτε ένα τηλέφωνο να πει μια πρόταση σαν ελληνική ομοσπονδία. Να διεκδικήσει. Ναι. Πού να διεκδικήσει. Και το δεύτερο που δεν έχω εμπιστοσύνη, γι' αυτό δεν λέω 3-0. Πάρει κανένα τέταρτο Ολυμπιακός. Να διεκδικήσει, ναι. Καλά. Και γι' αυτό δεν λέω 3-0 και τις σκούπες και σκουπόξυλα. Εγώ θέλω το πρωτάθλημα. Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη. Εγώ θα παίζω με 5. Αυτοί θα παίζουν με 8. Θα με θυμηθείτε. Το πήρατε το παράδειγμα. Με τα αυτιά του Σπανούλη. Τεχνική ποινή. Καταλάβατε. Βέβαια η ομάδα μας είναι εμφανές πιο καλύτερη από την άλλη. Από το Παναθηναϊκού. Αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη. Χρόνια γίνεται αυτό το πανηγύρι. Τα ίδια ήταν. Ο Νάχθες Γιάννης ο Σίλης λέει. Δεν ξέρουμε, λέει, πότε είναι φάουλ και πότε δεν είναι. Νάτα! Τι νάτα. Όχι, νάτα που τα λέει ο Σούλης. Δεν είμαι εγώ ο Σούλης. Όχι, Άκη μου, εσύ που είπες για το Σούλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, Τάκη. Ναι, ευχαριστούμε. Και στο κουμπάρο σου, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Καλά. Είμαι ο Στίβ από Νέα Κηφισιά. Α, ο Στίβ. Και Νέα Υόρκη. Ο φυσικοθεραπευτής.
Από Νέα Κηφισιά. Από, όχι, ο Στίβο από Νέα Κηφισιά. Ναι. Λοιπόν, μ' ακούς? Ναι, βέβαια. Έχω χαμηλώσει την τηλεόραση. Ωραία. Εδώ αράζουμε το σκύλο και σε βλέπουμε. Βλέπει και ο σκύλος εκπομπή. Ναι, εδώ πειράτη. Έλα ρε φίλε, αυτό το όμως θα το κάνει μόνο ο Ρωμαίο, ο δικός μου. Έλα εδώ. Πώς το λένε? Έλα γόρι μου. Πώς το λένε? Pitbull έχω. Πώς? Pitbull είναι ρε το σκυλί, θα μας δούμε να πάμε στο... Θα το φέρω στο γήπεδο στην 7 ρε τρελά. Έλα ρε φίλε. Ναι. Αζόρ το λένε, Αζόρ. Αζόρ. Πώς το λες? Όχι, είναι Pitbull. Pitbull είναι, τι Αζόρ. Ξέρω, δεν σε άκουσα ρε. Αζόρ άκουσα. Τι Αζόρ. Να σου πω τα εισιτήρια από τα βούλα διάρκεια. Μπορώ να μου το δώσει λίγο να μιλήσω μαζί του. Ποιος είναι αγόρι μου, ποιος είναι. Να, το είδες. Ο Τάκης είμαι, ο Τάκης είμαι. Κάτι δεν γίνονται αυτά. Θα γίνω και σκυλολόγος. Δηλαδή, θα μιλάω και σκυλικά. Ο γητευτής. Γεια σας. Όχι, ο άλλος. Α, σωστή. Δεν του κάνει μπούλικ του σκύλου. Θέλει να πεις κάτι για την ομάδα, γιατί όλοι δεν το αφήνει να μιλήσει. Το πειρατή. Ρε, που να δεις ο Ρωμαίο το δικό μου, τρελαθείς. Πειρατή. Λοιπόν, τι να πω, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Τίποτα. Τα εισιτήρια, τα διαρκεία δεν ποτέ βγαίνουν. Άρα να παίρνουν τηλέφωνα, βγαίνουν αμεροκάματα. Τα διαρκεία σε ρώτησες. Ναι, τα διαρκεία αυτά εκεί. 1η Ιουλίου, του Ιουλίου θα ξεκινήσουμε τις κάρτες μελών, των 10 ευρώ. Τα διαρκείας, παιδιά, δηλαδή, νομίζω στη μέση του Ιούλη, από ό,τι ξέρω, έχω ακούσει, χωρίς να είμαι σίγουρος. Είναι και τα κάτοχοι των παλαιών μελών, προηγούνται. Τα παλιά διαρκείας. Οι κάτοχοι παλαιών, ναι. Τον ήδη, που έχουν ήδη. Τα περσινά. Τα περσινά διαρκείας και μετά δίνεται μια προθεσμία και μετά από εκεί είναι ελεύθερα για όλους. Ωραία. Ωραία. Φέτος, να με θυμηθείτε, θα περάσουμε τα 15.000 διαρκείας. Μακάρι. Με αυτούς τους καιρούς. Με αυτούς τους καιρούς. Μακάρι. Ωραία φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά τα κύριε. Για χαρά. Καλό βράδυ. Γεια. Ωραία, μιλήσαμε και με σκύλο. Δεν μιλήσες, δεν τον αφήσεις. Αφού λέει, μ' ακούει. Εμπρός, καλησπέρα. Ναι. Παλαικό εγωγίζω. Από τον Κίζη, ναι. Το όνομά σου, φίλε. Καλησπέρα, ναι. Αλέξανδρος. Γεια σου, Αλέξανδρε. Λέγε. Σου έχω κλείσει ένα ραντεβού για κούρεμα στο ίδιο. Έλα, Αλέξανδρε. Έλα, βρε, Αλέξανδρε. Εντάξει, όποτε θέλω, παίρνω την αδελφή σου τηλέφωνο και έρχεται στον Πειραιά και με τακτοποιεί. Στα μαλλιά και εγώ την τακτοποιώ αλλιώς. Εντάξει, τα έχουμε βρει. Εκείνη με τη φρούμπα, στην πλάτη. Την ελιά. Καλαμόνι. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Κωνσταντίνος ο Αεκτζής είμαι. Έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Φιλαράκο, καλό βράδυ. Δεν θα ξαναμιλήσει εσύ, γιατί έβρισες προχθές πολύ άσχημα γιατί για την ηλικία σου. Γιατί θυμάσαι Κωνσταντίνο Αεκτζή. Ναι, ναι. Άντε, που ήταν προχθές εδώ. Έβρισες πολύ άσχημα. Τι έβρισες? Ακουστικά και θα σου εξηγήσω. Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Θα σου εξηγήσω. Όχι, δεν ήταν στον αέρα. Είχα μείνει στον Αλέξανδρο ή όλα, δεν το θυμάμαι. Έγινε, καλησπέρα. Για θα μιλήσω. Βέβαια. Μίλα. Μα ακούτε. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, φίλε. Ποιο μιλάμε, τον Άκη με τον Τάκη. Και με τις δύο. Α, τώρα ακούγομαι, εντάξει. Ωραία. Τι έγινε, ρε κουκλιά. Καλά, είσαστε. Υπερβολή. Δεν σας ακούω πολύ δυνατά. Δεν πρέπει να βλέπετε και καλά. Σας πάω πολύ ρε μάγκες, γιατί σας στεγνήσε και αυθεντική ασχέτω. Εγώ δεν είμαι με καμία ομάδα που σας πήρα. Α, πες απλά σαν αλλά... να κάνουμε μια γνωριμία ήθελες από ό,τι κατάλαβα. Όχι, να μας εκφράσει... Όχι, γιατί... Αυτό που λέμε για την ομάδα μας. Ναι, ότι μας στεγνήσει. Μπράβο. Χαρά. Σας πω γιατί είσαστε ο εαυτός σας, δεν υποκρινόσαστε. Σωστό. Και γι' αυτό μου αρέσετε και λέω δεν πειράζει, ας μίλησα στα παιδιά. Να είστε καλά. Καλά, καλά. Καλά, καλά. Καλά, καλά. Καλωσύνη σας, μια χαρά. Ε. Είμαστε όπως τα λέτε, είναι. Πάνω απ' όλα φροντίζουμε όλα τα όνειρά σας, όσο να, γουστάρετε, να άλλα τρία κύπελα. Πάνω απ' όλα. Να πήγαινε. Ναι, ωραία. Και σας φιλώ γλυκά.
Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Για φέτος το Μάιο. Θετική ενέργεια. Και μέσα στο, μέχρι τα μέσα του Ιούνιου. Τα όνειρά μου, εμένα και του Άκη, χωρίς να του πάρω την, το λόγο να μου πει. Θα το ρωτήσω. Ελεύθερα. Τα όνειρά μας μέχρι τα μέσα του Ιούνιου είναι τρεις κούπες. Και τα, ξεκινάνε τα καινούργια όνειρα από 24 Αυγούστου και μετά. Όχι, εγώ αμέσως. Όχι, έχουμε ρεπό. Δεν παίζουμε τίποτα. Έχουμε διακοπές. Και ένα μηχανάκι. 24 Αυγούστου ξεκινάμε πάλι για το πρωτάθλημα Ελλάδος, το οποίο το θέλουμε όσο τίποτε άλλο το φετινό. Μπράβο. Και το κύπελλο Ελλάδος. Σας μάθω εγώ. Μπορείς να με αφήσεις. Αυτό το πόλεμο που κάνετε να είναι του Μαρινάκη, έχετε σπυρώσει τον κόσμο του Ολυμπιακού από το πουθενά. Πάνω που είχε βαρεθεί λίγο με τα πρωταθλήματα. Αυτά που κάνετε, τις βρωμιές, τα ψέματα που το ένα πέφτουν πίσω το άλλο. Μια και το άρχισε το θέμα αυτό. Να σας πω ρε, και στους δικαστές να κάνω μια ερώτηση. Κύριοι δικαστές, πότε θα γίνει το δικαστήριο? 5 χρόνια έχουν περάσει. Ψάχνουν μάρτυρες κι αλλού, ψευδομάρτυρες. Τύπου Γεωργιά. Και φύσα. Πότε θα γίνει, τι περιμένετε? Σε δουλειά βρισκόμαστε. 5 χρόνια λάσπη, φτάνει πια! Άμα τελειώσει. Όλος ο κόσμος έχει κατακτήσει με τα ψέματα του Θωμαίδη και του Σκάι. Άμα τελειώσει, δεν το καταλαβαίνεις. Άμα τελειώσει όλο αυτό το πανηγυράκι. Θα πρέπει να πάρουν λεφτά. Όχι, και αθωωωθούν. Ναι. Και μετά έρθουν μετά οι άλλες συμμηνήσεις, αυτές που πρέπει, οι κανονικές. Θα έχουμε άλλα, ναι. Για τις συκοφαντίες. Καταλάβεις, μετά δεν θα έχουν θέμα λόγω ύπαρξης. Και συντηρείται όλο αυτό. Πώς θέλουν να συντηρήσουν η ομάδα, δηλαδή βλέπεις εδώ τώρα τη βουλιαγμένη, παραδείγματος χάρη, και βουλιαγμένη με όλο το σεβασμό. Ναι. Έτσι. Κατάλαβα, ναι. Σεβομού να μην πάρει κάτι Ολυμπιακός, κάπου να τον εφρενάρουμε, κάπου να τον εσπυλώσουμε. Σωστό. Δεν είναι έτσι ανταγωνιστή. Συν τη άλλη, εκτός από αυτό που λες, ότι θα αναγκαστούν και πια οι πρόεδροι αυτοί που είναι τέλος πάντων, ένας ο Τσάμπας και ο άλλος. Όλοι πάμπλουκοι. Τέλος πάντων θα αναγκαστούν να βάλουν λεφτά. Ναι. Θα έχουν πέσει τα ψέματα που λένε τόσα χρόνια και θα του πούνε οι οπαδοί των ομάδων τους, θα τους πούνε ρε μάκες, που τι μας είχατε παραμυθιάσει, εδώ ξεφτιλιστήκαμε. Δεν βάζετε κατά φράγκο. Και αυτό φοβούνται. Και σας αποδεικνύω ότι ο Μελισανίδης είχε πει 2 χρόνια θα είμαστε στην Αλφαεθνική μαζί με γήπεδο. Πού το γήπεδο? Ένα αυτό. Πού το γήπεδο? Φωνάζεις. Θα τα ακούσουν. Θα τα ακούσαν, ένα αυτό. Στα μπερδεύεις όμως και τα δύο. Δεν είναι οι ίδιοι οι οπαδοί. Οι αεκτζίδες έχουν φάει. Θα δούμε αν έχουν φάει το παραμύθι. Έτσι. Εμάς μας έχει δείξει η ιστορία ότι τελευταία φορά που βγάλε 5.000, γιατί τα 5.000 ήταν. Ο Κολοκοτρώνης φοράει γυαλιά ηλίου. Έτσι. Από την τσέπη όταν έβγαλε 5.000 ο Τίγρης. Και το μόνο Τίγρη που ξέρω εγώ ήταν στους απαράδεκτους. Πώς τους λέει, οι παντρεμένους έχουν στο ακάλυπτο, ρε. Πες το μια φορά, ρε. Τι να κάνω, πέφτεις. Και τι με εγώ, μωρέ. Δεν έχεις έναν τίτλο, μια εκπομπή μια φορά. Στα σύριαλ, μωρέ. Που είχε λέγε την Γράκο, τέλος πάντων. Ναι, ωραία. Έτσι. Οι άλλοι είναι αλλιώς. Δεν έχουν φάει παραμύθι, το πάνε μαζί με τον πρόεδρο το μαγαζάκι. Ποιο, το Παναθηναϊκό. Ναι, μπράβο, ναι. Άλλο, δεν είναι. Οι άλλοι έχουν φάει παραμύθι με παλάτια, αλόνια, σαλόνια, ναούς, αγιά τροφιές, ναι. Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας, πάρκινγκ τεράστια, σου λέω πάρκινγκ, είναι Νέα Υόρκη και τέτοια, θα ξεφτυλίσουν όλα. Άλλο, έχουν φάει ένα παραμύθι. Ναι. Θα δούμε αν το έχουν φάει. Μπορεί και να τα φτιάξει ο άνθρωπος. Δεν αφισβητούμε. Οι άλλοι είναι άλλο νταλαβέρι. Να αφισβητώ εγώ γιατί. Ναι, άλλο τι κάνεις εσύ. Το είχε πει Άκη μου. Κάτσε να το πεις, δεν το ξεχνάς. Μισό λεπτό. 2 χρόνια λέει ανεβαίνω Αλφαεθνική και θα έχω και γήπεδο. Πού είναι το ψέμα, δεν ψέμα αυτό. Το είπαμε. Ναι, ωραία. Οι άλλοι, έτσι. Δεν σου μιλάω εγώ τι λέει ο καθένας. Ό,τι αξίωμα και να έχει. Οι άλλοι έχουν κάνει νταλαβεράκι μεταξύ τους. Ότι κοίτα εδώ, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Γιατί εγώ δεν πρόκειται να βάλω λεφτά. Εσείς έχετε ξεφτυλιστεί με την επιλογή σας να διώξετε τον Μαρτινογιάννη. Έτσι, σας έχουν πουλήσει όλοι. Άλλο, είναι μαγαζάκι εκεί πέρα. Και βαδίζει ο Παναθηναϊκός και θα είμαστε μόνο στη λάσπη. Αφήστε τώρα να λέμε θα φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες ότι πάμε για πρωτάθλημα. Βγήκε ο άλλος ο Καρέλης και λέει δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Ποιοι δεν σας άφησαν, ρε Καρέλη? Οι οπαδοί σας δεν σας άφησαν να διεκδικήσετε το πρωτάθλημα? Αυτή δεν που μπήκανε μέσα στο 2-0 οι μάγκες. Τι δεν σας άφησα να διεκδικήσετε, μπορούσατε να το διεκδικήσετε, δεν κερδίσατε. Δεν κερδίσατε. Έτσι όπως κερδίσατε με την τρομοκρατία και με αυτά.
όπως έχει γίνει μόδα από τη Θεσσαλονίκη και έχει έρθει και στην Αθήνα με τις ευλογίες του κράτους. Κερδίσατε. Έτσι. Γιατί μπήκανε μέσα, ποιος σας το στέρισε. Το στερημένο δεν υπήρχε περίπτωση. Ποιος σας στέρισε το δικαίωμα να το διεκδικήσετε. Οι ίδιοι οπαδοί σας. Μην πουλάτε ρε φούμαρα και μεταξωτέ τις κορδέλες. Ολόκληρος Παναθηναϊκός ήσασταν. Γιατί τώρα δεν είστε. Το έχετε πάει το μαγαζάκι, έτσι. Του Μπεκί, να είμαστε εδώ όλοι ικανοποιημένοι, ο άλλος εκεί μόστρες και τέτοια. Να δηλητηριάζουμε το ποδόσφαιρο, να καταστρέψουμε όλο το ποδόσφαιρο επειδή δεν είμαστε εμείς καλοί και δεν πρόκειται να γίνουμε, γιατί δεν υπάρχει. Έχει ένα καλό αυτή η ομάδα. Δεν έχει μπεσαλή άνθρωπο. Πουθενά. Όλο αριστοκρατία, μην πω και τη λέξη, γιατί την έχουμε πάρει και ωραία την εκπομπή χωρίς να βρίσω. Όλο αριστοκρατία και αριστοκρατία. Πού είσαστε, ρε Παμπλουτή, να βρεθεί ένας να πει αναλαμβάνω τα χρέη. Εμάς το έχουν κάνει τόσο. Έχει έρθει ο Κόκαλης, τα έχει κάνει. Έχει έρθει ο Νταϊφάς πιο πριν. Ο Νταϊφάς πιο πριν τα έχει κάνει. Έχει έρθει ο Μαρινάκης, τα έχει κάνει. Λέμε για χρέη. Να έρθει να πει τι, έχουμε χρέη εδώ. Τα ξεχρεώνω και προχωράω. Πού είναι να βρεθεί ένας και είναι έρμεο. Τον αποφάσεων και. Όχι των αποφάσεων, των πράξεων και, και του DNA του κάθε Παναθηναϊκού που είναι τι πουστιά θα κάνω σήμερα. Αυτό δεν είναι μόνο εναντίον των άλλων, είναι και εναντίον της ίδιας της ομάδας. Όλοι όσοι έχουν πάει εκεί έχουν πάει για να φάνε αποδεδειγμένα. Όλοι τα έχουν πάρει. Από τον τελευταίο οπαδό μέχρι τον τελευταίο πρόεδρο και τον τελευταίο εκεί περιτρεχάμενο, παρατρεχάμενο, όλοι είναι μισθωτοί. Ο πατέρας ο ήρωας ήταν μισθωτός. Τι ήταν. Ο ήρωας που καθάρισε την Μπουγάδα ήταν μισθωτός. Όλοι έχουν σκοπό πώς θα απομυζήσουν, πώς θα φάνε τις σάρκες. Δεν υπάρχει κανένα μεγαλείο, είσαστε ένα ψέμα, δεν υπάρχει καμιά περηφάνεια, δεν υπάρχει τίποτα. Περηφάνεια θα υπήρχε αν αυτό το όνομα, το brand name που έχετε, να το πηγαίνατε ψηλότερα. Πηγαίνει, το ξέρετε όλοι, με μαθηματική ακρίβεια προς τον πάτο, σε όλα τα τμήματα. Αφήστε την περηφάνεια και για άλλους οι οποίοι την αξίζουν και πασχίζουν για αυτήν. Και είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Εμείς το θέλουμε. Δεν θέλουμε αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός να καταστρέφει το ποδόσφαιρο. Και ο Μελισσανίδης. Επειδή είναι στο 0, θέλει να πάει και εκεί ο Ολυμπιακός. Έτσι. Και όλο τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω να μιλάω για πεπραγμένα. Ναι. Θα τους δούμε και αυτούς στην Αλφα Εθνική. Άκη, το έλεγε πριν. Το ξέρω. Το έλεγε πριν 10 μέσα με όλες οι ομάδες. Εμένα θα μου πει τι είναι τώρα ο καθένα και κάθε ομάδα και τέτοια. Μα το έλεγε. Μιλήσατε, το έλεγε. Ναι, από τη στιγμή που δεν έχουν συμφέρον, δεν υπάρχουν. Μεγαλύτεροι δοσύλλογοι που κάνουν και του πατελωνά του από αυτό το σωματείο δεν υπάρχει. Για του άλλου λέω εγώ. Ναι, ναι, κατάλαβα. Όπου φυσάει ο άνεμο, αλλά τι. Οι άλλοι διεκδικούν κιόλας, γιατί είναι τσάτσι επαγγελματίες. Εσείς είσαστε όπου φυσάει ο άνεμος και του κλωτσικού και του μπάτσου. Δηλαδή λειτουργείτε για συμφέροντα άλλων, ξέρετε αυτόν που δεν μιλάτε ποτέ. Πήγε ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα, κέρδισε άλλη πατελονάτη από εκεί. Κέρδισε, δεν άνοιξε μύτη. Μύτη. Παρεμπιπτόντως, ο Ταυλαρίδης καλά πανηγύρισε. Έτσι όπως το εννοούν. Όλοι αυτοί ήταν χειδίως ο πανηγυρισμός ή όχι. Για μένα το λέω, δεν ήταν τίποτα όπως κάθε πανηγυρισμός. Ο πανηγυρισμός είναι πανηγυρισμός. Έτσι. Ο του Ταλαρίδη, έτσι όπως το εννοείτε εσείς, έτσι, με κάτι που με τους παίκτες μας πανηγυρίζουν. Ήταν χειδίως ο πανηγυρισμός. Δεν νοιάζει τους παοξίδες. Δεν το λέω για τους παοξίδες, το λέω και για όλους τους. Καταρχήν, κοίτα να δεις. Δεν τους νοιάζει και κανένας πάω και τίποτα. Όλο τον κάθε ό,τι δημοσιογραφικό έχει στηθεί είναι συμπαθούμε την εκάστοτε ομάδα που έχει συμφέροντα στη δεδομένη στιγμή ενάντια στον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι. Δεν υπάρχει ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε τίποτα. Υπάρχει μηχανισμός. Τα ξέρουμε αυτά. Θα τα μάθουν και οι άλλοι, πιστεύω, κάποτε. Να ξυπνήσουν μάλλον οι άλλοι. Ναι, καλησπέρα. Ναι, να ξυπνήσουν. Οι περήφανοι που ρίξαν την ομάδα στην τρίτη εθνική να ξυπνήσουν, οι άλλοι περήφανοι που πάνε το απόλυτο σκηνή υποβρύχιο στον πάτο, μαθηματική να ξυπνήσουν και αυτοί. Ναι. Οι άλλοι πήραν τον τεχνικό διευθυντή χωρίς λεφτά. Ναι. Εντάξει, ο τεχνικός διευθυντής. Μακάρι, στολίδι. Δώσ' την μπάτζετ. Δώσ' την μπάτζετ. Όχι, περιμένουμε εκεί να δούμε, δεν κατηγορώ εγώ τίποτα. Να δούμε. Τι το πήρα τεχνικό διευθυντή.
να έχουν ένα διευθυντήρια και είναι οι θέσεις, τους αρέσουν αυτές τις θέσεις, να έχουν τέτοιες θέσεις. Να λένε έχουμε ένα τεχνικό διευθυντή. Δεν το έχουμε δώσει λεφτά για να... Ρε φίλε, ο τεχνικός διευθυντής είναι ναι, να ναι. σκάσουν τα λεφτά, να πει έλα εδώ, θα πάρει... Για αυτούς είναι μόνο το πρωτοστάδιο. Κάτσε ρε, περιμένε ρε. Να κάνεις μία κίνηση, δεύτερη κίνηση, τρίτη κίνηση. Θα πάρεις αυτούς τους παίκτες, θα οργανωθείς έτσι. Θα δούμε, ρε. Αυτό είναι ο τεχνικός διευθυντής. Ναι, δεν θέλουν τέτοια πράγματα, λέει, μετά, το είπες. Για να πάρεις καμιά γράμμη θέλεις. Ναι, γι' αυτά εδώ θέλω αυτά τα λεφτά. Ναι, δεν θέλουν. Προχωρήσανε μόνο στον διευθυντή. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Ωραία. Δεν θέλουν να πάνε σε άλλο στάδιο πιο κάτω. Έχουμε αυτά τα λεφτά, προχώρα. Κατευθείαν. Σαν διευθυντή οπερέα και μείναν εκεί. Ταβάνι, κατευθείαν. Ναι, όπως με τα λόγια. Ναι. Πάμε. Τι ταβάνι. Όπως με τα λόγια. Πάμε. Ναι. Ταβάνι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Ναι. Για τις μεταγραφές που έλεγε πριν ο Τάκης, θέλω να πω για τα 10 εκατομμύρια που δώσει ο Μαρινάκης. Τι ομάδα είσαι? Ναι, θα καταλάβεις στην πορεία τι ομάδα είμαι. Άντε, ας τις πορείες ρε. Μαγκιά, θα καταλάβω στην πορεία. Σε πάρε μαγκιά. Κάτσε ρε κάτω ρε. Ας το διάλεγε ρε πήγαινε. Ας το μην βρεις ρε. Πήγαινε διάβασε ρε, μην βρεις. Ας το τι σε νοιάζει να κάνουμε ρε. Μαλακισμένο. Ναι, σε νοιάζει να κάνει. 15 χρόνια να πάει να διαβάσει. Που φυσικότητα. Ας το πάει να πάει. Ρε, ας το πάει να παίξει καμιά μαλακία που θα πάει να διαβάσει. Καλησπέρα. Ας το Άκη. Έχουν εξετάσεις. Που θα μου καταλάβω στην πορεία. Σε πάρε. Στην πορεία τι να καταλάβουμε. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Από Κέρκυρα, Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν ήσασταν ευχαριστημένοι με τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός φέτος. Ναι, να πω, να αρχίσω εγώ. Όχι, όχι, να σου πω εγώ. Όχι, να αρχίσω εγώ. Να αρχίσω εγώ και μιλήσω και να πω εγώ. Αφού με τις... Εσένα είπε, έλα μίλα. Ενώ με τα λεφτά που πήρε και με τα λεφτά που έδωσε. Ολυμπιακός. Είσαι καλός εσύ, μίλα εσύ και θα μιλήσουμε μετά και μαζί. Μάλιστα. Μίλα εσύ. Κοίτα να δεις, εγώ νομίζω ότι είσαι σοβαρός. Μετά από το δεύτερο που το διευκρίνησε, δεν θέλω να μιλήσω, μιλήσε. Ωραία. Δεν θέλω γιατί θα φύγω. Θα φύγω, φιλαράκο, άστο. Είσαι, πάμε, πάμε, πάμε. Με έχεις τρελάνει μόνο σαν ερώτηση τη δεύτερη που έκανες. Μίλα με τον Άκη καλύτερα. Πάμε. Γιατί θα φύγω. Πες τα λεφτά που πήρε και τα λεφτά που έδωσε εσύ μόνος σου. Μπράβο. Δεν μπέρδευομαι εγώ. Δηλαδή ξεκινάμε ναι, και δίνουμε ανάφωγο. Από Σαμαρά, από Μαναλά. Με λεφτά Σαμαρά δεν έχουμε ποτέ Σαμαρά. Άλλο, είχε και παίρνουμε δημοκρατία. Κάτι μεταγραφές εσύ, άκου, που τελικά μας βγαίνουν. Δηλαδή ο Μαζουακού το πληρώνεις φθηνά και σου βγαίνει. Εσύ κάτσε λίγο ρε αγόρι μου. Τι θες να κάνουμε λογιστικά, πες μου με εκατομμύρια θα μιλάμε. Τα λεφτά που, άκου, ξεκινάς να μιλήσουμε μαζί, κάνα τσιγάρο. Να μιλήσουμε μαζί, ναι. Τα λεφτά που πήρε και τα λεφτά που έδωσε. Θα σε τρελάνει η υπόψη. Δεν πειράζει, Κερκυρίος είναι. Λαράκο, άσε μένα, ήδη με τρελάνε. Έλα, πάμε. Ψάχνουμε, έλα, τάκη, σε θέλει ο Βαρουφάκης για λογιστή. Άσε με, άσε ναι. Παιδί. Έλα, λέγε, άκη, έλα, αγόρι μου. Ξεκινάμε. Δηλαδή, άκου, δεν μου λες, άκου, 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 ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ήσουν ευχαριστημένος. Ναι, όχι αγόρι μου, άκου, εσύ ναι. Λες. Τα λεφτά που πήρε και τα λεφτά που έδωσε. Πάμε ένα-ένα, ένα-ένα, για να κάνει κοιτάξει το τσιγάρο του. Πόσα λεφτά πήρε και πόσα λεφτά έχει δώσει. Ακριβώς να σου πω την αλήθεια δεν γνωρίζω. Μανολά, να ξεκινήσουμε Μανολά. Όχι, δεν θα μου ξεκινήσεις, θα μου ξεκινήσεις τι περίπου. Ναι, βάλε μου, εσύ βάλε μου κάτω μόνο σου στο μυαλό και πώς. 15 μάλλον. Δεν μπορώ, ρε παιδί, πήρε κάποια λεφτά. 15, 15. Η μεταγραφή που έκανε. 15. Πηγαίνουμε και δίνουμε ένα εκατομμύριο στον Ελαμπινταουή. 15. Στο Μαζουακού. Ναι, ναι. Και σου βγήκε ο Μαζουακού. Αν δεν σου έβγαινε ο Μαζουακού. Ναι. Τι θα γινότανε. Άμα δεν μου βγαίνει μαζί ακόμα. Εγώ θυμάμαι τον Ολυμπιακάρα να ναι. Παίζει με Τζιοβάνι. Είχαμε φέρει τον Μιραλά και τώρα παίζεις τάχι, με τον Μήτρογλου με... που άκου. Για μένα δεν, υπέρευε, δεν έχει καμία σχέση. Δεν θα συμφωνήσουμε σε πολλά. Αλλά έχει πέσει, δεν ξέρω μετά τον τραυματισμό. Και με τον Οχάρα. Ρε αγόρι μου, θα συμφωνήσουμε σε πολλά. Ναι. Αλλά πρέπει να έχεις και ένα ερμό στη σκέψη σου. Ναι. Ωραία. Ξεκινάς τα ποσά που δοθήκανε και που δεν δοθήκανε. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον δικηγόρο κανενός. Ωραία, ας μην πούμε για τα ποσά. Δηλαδή άκου τώρα, δεν μπορούσε δεν να γίνεται, κάνει 2-3 ΠΑΜ. Άμα, δεν... Ολυμπιακός. Λοιπόν, άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Από εκεί και πέρα, μου λες είσαι ευχαριστημένος από την μπάλα που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Εγώ θα σου όχι, πω... γιατί όσο κάνει ο Ρομπέρτο, κάνει όλος ο Παναθηναϊκός. Δεν σταμάτα λίγο. Που τώρα με πόσα στα λεφτά. Πάλι. Σου λέω. Δεν μου απαντάς, ήσουν ευχαριστημένος ή όχι. Αφού ξεκινάω, σ' απαντήσω και μου λες για τον Ρομπέρτο. Ωραία, πες μου. Όχι. Πολύ απλά. Ναι. Δεν έπαιξε την μπάλα που έπρεπε ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα. Οι μεταγραφές. Πόσο ναι. Χρόνο είσαι. Ορίστε. Πόσο χρόνο είσαι. 31. 31. Είσαι μια ηλικία που ναι. Πρέπει να ξέρεις ότι οι μεταγραφές ναι. Δεν είναι στάνταρ ποτέ. Όχι. Έτσι. Αλλά επειδή σου κάθονται και πουλάς 4-5 παίκτες. Σταμάτα λεφτά, πάμε ρε πρώτα τι θα πάρεις. Περίμενε βρε αγόρι μου, πάμε τι θα πάρεις. Σταμάτα ναι. Λίγο. Οι μεταγραφές
Δεν είναι ότι να πάρεις, δηλαδή στις 5 μεταγραφές, άμα σου πιάσουν οι 2, είσαι επιτυχημένος, να ξέρεις. Ωραία. Στατιστικά. Φέρε 2-3 παίκτες αναγνωρισμένους καλούς, ναι, και ας μη σου βγούνε. Αυτό θες να πεις από την αρχή. Κάπου συμφωνώ κι εγώ. Φέρνεις τον άλλονε τον καρκινοπαθή. Φέρνεις τον αφελάει που ξέρεις που έχει πρόβλημα με τα πόδια του. Έπαιρνε 2 εκατομμύρια, φίλε μου. Άκου, όπως μιλάς. Ναι, αλλά ξέρεις που κάτσε δεν είναι στα καλά του. Κάτσε. Δεν μπορεί ολόκληρος ο Ολυμπιακός. Δεν μιλάμε μόνο μαζί. Να πάρει 3 παίκτες. Δεν μιλάμε τα μόνο. Πίκτους, στα καλά τους. Βρεσί, μπορεί. Αυτό. Μπορεί ή όχι. Κάτσε ένα λεπτό. Γιατί αυτό δεν τους παίρνει τώρα πλέον. Κάτσε, και δηλαδή έχουμε χρόνια να πάρουμε τέτοιο παίκτη. Αυτό θα κάνει. Κάνω και ηρέμησα. Άκου να σου απαντήσω κάτι. Είπες για τον Μανολά. Μισό λεπτό. 15 εκατομμύρια, έτσι. Ναι. Σε 3 χρόνια, 5 το χρόνο. 5 πήρε την πρώτη χρονιά, άλλα 5 την άλλη. Σε 3 χρόνια θα πάρει τα 15. Ωραία. Για και πες για Μανολά. Δεν τα πήρε όλα. Μπαμ. Εντάξει. Δεν ξέρω τι φταίει στον Ολυμπιακό. Όχι, σου απάντησε για τα λεφτά. Σου απάντησε για τα λεφτά. Όποιος παίχτης μας βγαίνει, πηγαίνουμε και τον πουλάμε για τα λεφτά. Για να φτιάξουμε μια μεγάλη ομάδα, δηλαδή σε 2-3 χρόνια. Κάτσε ρε φιλαράκο, ένα λεπτό ρε φίλε. Μεγάλους παίχτες. Δηλαδή ο Μαζουακού σου βγήκε, εγώ στο λέω ότι φέτος θα τον πουλήσει. Ποιο να. Το Μαζουακού. Δηλαδή άμα σου δώσω 15 εκατομμύρια πίσω, όχι εσύ. Ναι, αλλά έτσι δεν φτιάχνεις ομάδα. Σώπα ρε φιλαράκο. Θα έχεις πάλι 10-12 εκατομμύρια πίσω, όχι πώς θα φτιάξεις ομάδα δεν μου λες. Άκου να σου πω, να απαντήσω. Να πουλήσουμε όλους τότε για να τελειώνουμε για τα λεφτά και ρε, να πάρουμε 10 να απαντήσω. Να απαντήσω, θέλεις να απαντήσω. Μπράβο. Στο καλό να πας. Λοιπόν, άκου να σου απαντήσω να μ' ακούσεις. Πότε θα φτιάξω ομάδα. Η Πόρτο στη 15ετία που παίζει μαζί με τον Ολυμπιακό συνέχεια στο Champions League κάθε χρόνο έχει πάρει από έσοδα παιχτών. Γι' αυτό είναι οικονομικά μεγάλη η ομάδα της και αγοράζει όποιον θέλει 600 εκατομμύρια. Μόνο έτσι μπορεί να μπει σε αυτό το κλαμπ των μεγάλων ομάδων, των 12 που είναι κάθε χρόνο πρωταθλήτριες ομάδες και παίζουν στο Champions League. Τι νομίζεις εσύ, πώς μπορεί να γίνει αλλιώς. Και παρόλα αυτά 15 εκατομμύρια, στο ξαναλέω, 5 πήρε την πρώτη χρονιά, αλλά 5 την άλλη, δεν τα πήρε κατευθείαν. 15 εκατομμύρια, όπως και από τους άλλους παίκτες. Και άμα έχει πρόταση ο Μανολάς 15 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός πρέπει να του δώσει 3 για να τον κρατήσει. Πες του λογιστή. Και αυτό που λέει ο Άκης, ναι. Άμα έχει μια πρόταση, παράδειγμα ο Μανολάς, και του πει ο Ολυμπιακός, όχι, δεν φεύγεις ρε παιδί μου. Παίρνεις 600.000, κάτσε εδώ πέτα 600. Μα μου δίνει η Ρώμα 1,5. Ρε, άστο, ρε, δεν πειράζει. Ρε. Δεν θα πέσει. Δεν νομίζω να παίζει μπαλά. Θα θέλει και εκείνο το 1,5 από τον Ολυμπιακό. Αναπροσαρμογή. Βέβαια. Όχι, δεν τα πήρα. Φιλαράκο, δεν είναι έτσι εύκολα. Και από ό,τι είδες, και οι άλλες ομάδες τέτοια κάνουνε. Και οι μεγάλες ομάδες, η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ, η Μάντσεστερ, η Τσέλσι. Τι λες ρε φιλαράκο, που το έχεις μάθει σε αυτό το πανηγύρι και το ήρθες και το είπες. Καλησπέρα. Εσείς να έχετε στον λόγο σας. Εδώ ο Μελισσανίδης η έκανε αμά να φτιάξει κάποιο παίκτη να πάρει 300 χιλιάρικα. Ο Παναθηναϊκός ξεφτυλίσκε και πούλησε τον τερματοφύλακα για 800.000. Λοιπόν, ο παίκτης δεν κρατιέται. Αν είναι παίκτης αξίας, έχει και προτάσεις αξίας. Οι προτάσεις αξίας, δηλαδή όταν θα πάρει ο Μανολάς 15 εκατομμύρια, θα πάρει και 2 εκατομμύρια συμβόλαιο από τη Ρώμα. Αυτόματα σου λέει εμένα με ζητάει η Ρώμα. Έτσι. Ή πάνε οι ατζέντη, οι μάνατζερ. Τέλος πάντων, μην το βάλω. Ναι, άσε με τώρα, καταλάβεις. Ναι. Δεν κρατιέται ο παίχτης. Σύντομα. Έτσι. Για μια χρονιά μπορεί να κρατηθεί. Μετά σου λέει τι το χρόνο να με δώσει. Ο Μυραλάς έκανε σαν τρελός να φύγει. Ο Μυραλάς, ο Ολυμπιακός δεν θα το πουλήσει. Ο Μυραλάς έκανε σαν τρελός. Και λες για τον Τζιοβάνι. Άλλη εποχή εκείνη του 2000. Που ήταν η Ελλάδα στο ανέβασμα και υπήρχαν λεφτά. Κι άλλο τώρα η φτώχεια της Ελλάδος που ο παίκτης που θέλει να έρθει εδώ το σκέφτεται. Πού θα πάω να πω, σε ποια χώρα πάω να παίξω. Της δραχμής ή του ευρώ. Ή δεν βλέπει. Και το άλλο, και ένα άλλο σημαντικό, ο Μαρινάκης, σε σχέση με τον Κόκαλη, που και ο Κόκαλης έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό και τον αγαπάμε όλοι μας, έχει μια διαφορά στη μεταγραφή. Ο Κόκαλης έφερε, ας πούμε, 2 εκατομμύρια για ένα παίκτη και η εφορία ήταν 300 χιλιάρικα. Τώρα δίνεις 2 εκατομμύρια και η εφορία είναι 1,5 εκατομμύριο επιπλέον. 1,700. Έχει μια διαφορά. Άλλο 2 εκατομμύρια που είναι ο Κόκαλης συν την εφορία 300.000 και άλλο τώρα 2 εκατομμύρια συν την εφορία πάει 3,700. Και το τρίτο που θέλω να σου πω, δεν υπάρχουν και τώρα πια και τόσο εύκολα στην Ευρώπη, παγκοσμίως μάλλον, Τζιοβάνι.
Δεν νομίζω να υπάρχουνε. Καλησπέρα. Ο Ρομπέρτο, το είπες και μόνος σου. Άξιζε, του λέω Μαρινέξε να δω. Σε πήρα πάρτα και τα λεφτά στην ομάδα και σε αυτό να είναι. Μια και λες μόνο πουλάει. Ορίστε, καλησπέρα. Έλα, Ανταγή. Ναι. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Παναγιώτης από Πετρούπολη. Ναι. Ολυμπιακός. Ναι. Φίλε, εμείς πήγαμε στο τελικό το προηγούμενο Σάββατο και μας υπέσαν τα γατάκια για εξήδες στα Φιλαδέρφια με ξύλα και καδρόνια τα μουνάκια. Όχι, μη βρίζεις. Ναι, μη βρίζεις. Θα σε κόψουν, γι' αυτό μη βρίζεις. Ναι, εντάξει. Πες, γιατί πες. Μόνο και έτσι ξέρουν οι γάτες. Ναι, σωστό. Αυτοί και τα βαζέλια. Σωστό. Αυτοί και τα βαζέλια. Το είπαμε, φίλε, και χτυπήσανε πέρα... τρία παιδιά. Πάλι καλά που δεν πέσαμε κάτω. Που δεν χτυπήσανε να πέσει κάτω από το μηχανάκι. Αυτά όχι είναι... μόνο αυτό, χτυπήσανε και αυτό είναι νέδρα που, αυτό που κάνουν οι αξιδές είναι νέδρα. Είχαν στήσει νέδρα. Είναι ύπουλο αυτό που κάνανε. Και η αστυνομία και τα μάτια ήταν στα 200 μέτρα στη γωνία, έτσι. Φίλε, το είπαμε και είχαμε πολλά παράπονα από Ολυμπιακούς, οικογενειάρχες Ολυμπιακούς. Δεν είναι μόνο το δικό σου περιστατικό, έχουν κάνει κι άλλα. Αυτοί που όταν πρέπει να, όταν είναι εκεί, πρέπει να είναι εκεί που είναι, λείπουνε. Αλλά με τους οικογενειάρχες πώς βρίσκονται για να λέμε ότι την κάναμε στους Ολυμπιακούς. Ναι, γι' αυτό. Καταλαβαίνεις. Και μετά λένε ότι υπάρχουν. Γίνονται βεντέτες ρε μάγκες να πούμε. Δηλαδή εγώ είδα μετά με φοράει κίτρινη μπλούζα στη ΒΕΙΚΟΥ και το κουτσουλίο μάγκα έτσι και σε ΑΕΚΤΖΙΣ σε κατέβασα και σε εξέσπισε κλωτσές. Κατάλαβες τώρα πως γίνονται αυτά. Μετά θα τους περιμένουμε κάτω. Εντάξει, άστε τώρα φίλε. Να είσαι καλά φίλε μου, καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Καλό είναι να μην γίνονται καθόλου. Βέβαια αυτό είπα. Αλίμονο, γι' αυτό τα καυτηριάζουμε και από πάντως ήταν ύπουλο αυτό που κάνανε. Ως συνήθως οι ΑΕΚΤΖΙΣ έχουν πάλι και από τους άλλους ίδια πράγματα. Ίδιες ενέδρες στείλουν. Ιδιού τύπου ενέδρε στείλουν. Εντάξει, μην κολλήσουμε σε ενέδρα. Α, ενέδρα ήταν. Το ξέρω, τα δεν πάει, έλα εδώ, τάδε είμαι εγώ, ένα μέρα. Καταλαβαίνεις, είναι ενέδρα, άσε μην επεκτάθω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Καλησπέρα. Μάριος από Ελληνικό. Ναι. Γεια σου, Μάριο. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Να είσαι καλά. Στο Πόλο αύριο θα το πάρουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε εκεί, μια και μου το θύμισες. Όλοι. Να μας βλέπουν. Ότι είμαστε εκεί, ότι ενδιαφερόμαστε για την κούπα. Έτσι. Τα κορίτσια. Όχι, μας. Να το πω εγώ αλλιώς. Να αναγκαστούν επιτέλους ένα παιχνίδι της σειράς και στον αντρών και στον γυναικών να το παίξουν ακριβοδίκαια. Αυτό. Έτσι, έτσι. Εμείς δεν έχουμε τίποτα, ο καλύτερος να κερδίσει. Ο Μυραλάς εδώ πέρα τώρα, όταν ήρθε το παιδί στον Ολυμπιακό, δεν τον ήξερε κανένας. Και έτσι και βγήκε ο Μυραλάς και τον δώσαμε 15 εκατομμύρια στο... 7. Στην Everton, έτσι. 7. Μη σου πω 6,5. Έτσι, δεν χρειάζεται ούτε μεγάλες μεταγραφές και ο Μαζουακού μια χαρά παίκτης είναι και όλοι μια χαρά παίκτες είναι. Δηλαδή, να πω κάτι άλλο. Αν είναι, ποιο είναι πιο η επιτυχία για μια ομάδα και μια διοίκηση και ένα σκάουτινγκ. Να βρει ένα Μαζουακού και ένα Εμπτελαουή ή να πάει να πάρει ένα παίκτη αξίας με του κόσμου τα λεφτά. Ακριβώς, παιδιά. Το θέμα δηλαδή, είναι να βρίσκουμε μικρούς παίχτες, εξελίξιμους και να τους δίνεις 15 και 16 εκατομμύρια. Εγώ χαίρομαι να βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει μπαλίτσα και ας παίζει μπαλίτσα να πούμε και με τον παίχτη που τον έχει πάρει 100.000. Να σου πω κάτι. Και σίγουρα ο Ολυμπιακός θέλει σε κάθε γραμμή ένα παίχτη αξίας. Αυτά που Τζιοβάνι δεν μπορεί να βρει Τζιοβάνι. Δεν υπάρχουν Τζιοβάνι, ρε παιδιά τώρα. Ούτε αλλά αυτά τα τότε παίχτες, ναι, παίχτες αξίας μπορεί να βρει. Σίγουρα έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι. Και φέτος ατυχήσαμε. Δηλαδή και ο Αφελά είχε τα εχέγγυα. Έτσι δεν είναι. Ο Μίτρογλου ήταν ο Μίτρογλου που έφυγε και πήγε στη Φούλα που είχε βάλει το σαγκούρ στον Ολυμπιακό. Ο Ντουρμάζ για κάποιο λόγο. Δεν έπαιξε. Είναι σίγουρα καλός παίκτης. Έχουμε δει κάποιες. Εθνική Σουηδίας, βασικός. Όχι μόνο αυτό, έχουμε δει και εμείς μόνοι μας. Παιδί μου, κάποια ψήγματα του ταλέντου του. Δεν τα έχουμε δει όλα. Δεν ξέρουμε και θα μείνει κιόλας. Ο Αμπιντάλ, πού να ξέρουμε ότι ξαφνικά θα φύγει η γυναίκα του και θα του πει πάω στη Βαρκελόνη. Έλα και εσύ. Σωστά, παιδιά, το θέμα έτσι, είναι. Ο Αφελά είναι το ίδιο. Μπάλα. Τώρα είτε παίζει με παίκτες που κάνουν 100.000, δεν έχει να λέει τίποτα αυτό. Δηλαδή, τι να κάνω εγώ τώρα. Να παίζει μπάλα και να παίρνει τα πρωταθλήματα.
Αυτά μας νοιάζει, ρε παιδιά. Κυρίως να παίρνει τα πρωταθλήματα. Και να είμαστε στο γήπεδο κάθε Κυριακή. Και κάποια χρόνια, άμα δεν παίξει και μπάλα, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Για πέστε στους άλλους, στον οποιοδήποτε. Αυτούς που προσπαθούν να μας δηλητηριάσουν το μυαλό. Ένα πρωτάθλημα το θέλατε να μην έχετε παίξει μπάλα. Δεν υπάρχει παιδιά, ο Ολυμπιακός να πούμε έχει συσπηρωθεί τώρα όλος ο κόσμος με όλη αυτή τη λάσπη που πετάνε στο Μαρινάκι και στους... Γενικώς όλο τον Ολυμπιακό. Όλο τον Ολυμπιακό, δεν βλέπεις τι γίνεται. Όλος ο κόσμος θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί δίπλα στο Μαρινάκι, δίπλα στον Πρόεδρο και δίπλα στον Ολυμπιακό. Έτσι ακριβώς. Εδώ ακόμα και στο Πόλο τώρα δηλαδή επιτρέπονται τώρα αυτά τα πράγματα. Τι, παιδιά, εντάξει τώρα στο Πόλο εκεί πέρα για να μην ξεφυλιστούν οι άλλοι βάζελοι να πούμε. Μας πήγαν εκεί πέρα και δίναν ό,τι θέλανε να πούμε στο παιχνίδι. Τι να λέμε. Εντάξει, δηλαδή τώρα. Πράγματα που περισσότερος κόσμος δεν τα ξέρει δηλαδή από πόλεμο και τέτοια, έβλεπε. Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα βγαίνουν εκεί πέρα τώρα, τι να μας πούνε τώρα καθ' να πούμε. Μην πέσουμε και εμείς, ρε παιδί μου, τόσο να μιλά. Δεν μπορεί κανένα να σου πει τίποτα. Να ήταν μισές-μισές, να έλεγαν ας πούμε να βγάζανε λίγο κεφάλι, να σηκώνανε λίγο το κεφάλι και να λέγανε ότι ξέρεις κάτι, ας πούμε είμαστε κι εμείς εδώ. Αλλά τώρα όταν τους έχεις κάνει όλα τα αθλήματα, τους έχεις ντροπιάσει, τι άλλο να πούμε. Ας ήταν και 4-5 λιγότερες. Δηλαδή και 4-5 λιγότερες να ήταν από εμάς, θα να πούμε, είμαστε ίσως ανταγωνιστές. Σόνι και καλά ανταγωνιστές. Έτσι είναι, παιδιά, έτσι. Μόνο είναι. Με το όνομα. Τι να μας πούνε, παιδιά, δεν μπορούν να πούνε τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, να σε καλά, μόνο ελάς, είναι αυτό περιορίζεται, να σε καλά. Σας έχω δει και τα λοιπά εκεί πέρα στο Πειραιά, κάτω, είμαι ναυτικός κι εγώ. Είμαι εκεί πάνω από την εταιρεία, τέλος πάντων κάτω στο Γρηγόρη, εκεί πέρα σας έχω δει. Όχι, στο Γρηγόρη, στα Μπράδες. Ο Γρηγόρης λοιπόν, και στα Μάτια δεν υπάρχουν. Εγώ λόγω της δουλειάς δεν προλαβαίνω να τον βλέπω και πάρα πολύ, αλλά εντάξει, όποτε μπορώ και μέσα από το ραδιόφωνο εκεί πέρα. Όποτε μπορώ, τον ακούω το θρύλο. Να σε καλά. Καλά, καλά ταξίδια, να σε καλά. Καλά. Για να ρωτήσω κάτι και για τα γι' αυτό παιδιά, να σου πω κάτι. Αν να ρωτήσω κάτι. Ο Φίλιππας και αυτή, πού είναι. Ποιος. Α, τα παιδιά τα άλλα. Ποια. Που ήμασταν παλιά. Ναι, ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Και ο Αλέκος και ο Φίλιππας. Πάντως να σου πω κάτι. Είσαι τυχερός που είσαι ναυτικός. Και όλοι καταλάβαμε την άποψή σου για τον Ολυμπιακό, η οποία δεν είναι δηλητηριασμένη από τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή εδώ είναι ευδιάκριτο ότι δεν έχεις δηλητηριαστεί. Βλέπεις την εικόνα της ομάδας έτσι ακριβώς όπως είναι. Έτσι, όχι παιδιά, όπως θέλουν να μας πάνε κάποιους Ολυμπιακούς. Α, οι ποιοι, οι τι, οι πουθενάδες. Οι πουθενάδες. Καλό βράδυ, φίλε μου. Γεια σου, φίλε μου. Και καλά ταξίδια. Καλές θάλασσες. Να σε καλά. Γεια σου. Λοιπόν, διάβασε κάνα μήνυμα. Εσύ που τα βλέπεις τα... Για πες. Άκη, υπάρχει κάποιο ναι, πρόβλημα αυτό, με την διαγμένη, γιατί σχολιάζεις, αλλά είδαμε σήμερα στο Πόλο. Τι είπα, δεν σου είπα ότι ήσασταν δίκαιοι, η δεύτερη νίκη και αυτά. Μίλησα εγώ για τίποτα. Για τον Παπαστράτη το είπαμε. Ναι, για τον Παπαστράτη λέγαμε, αγόρι μου. Ναι. Δεν υπήρχε ούτε αυτό το παιχνίδι. Gate 2, ναι. Βουλιαγμένη. Άντε, ναι, Gate 2, μάλιστα. Με το Louis Vuitton, είσαι ναι. Το τσαντάκι. Τι Gate 2, βουλιαγμένη. Γιατί και Gate 1. Εμείς δεν θέλουμε να. Δεν θέλουμε. Κάτσε ρε, τάκι μου, Άκη λέει. Ωραία, σωστό, έχει. Λοιπόν. Δεν επεμβαίνω. Δεν το διευκρινίσαμε, ρε παλικάρι μου, ότι η Βουλιαγμένη είναι μια άξια ομάδα. Είναι μια ομάδα που είναι το άλλο μισό της Εθνικής Ελλάδος. Ότι είναι μια ομάδα που ήταν και αυτή στο Final Four. Τι δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν είπαμε ότι δεν θα ξεφτυλιστούμε από εδώ να μπούμε σε διαδικασία με τη Βουλιαγμένη και με το Πόλο Γυναικών. Όχι ότι το υποτιμούμε σαν άθλημα. Δεν το κάνουμε δεν και εγώ. Δεν το αξίζει το αθλήματος τέτοια συμπεριφορά ούτε από εμάς ούτε και από τους διαιτητές όμως. Αυτό το πράγμα είπαμε, αγόρι μου, άμα το κατάλαβες gate 2, πες το και στην gate 3. Ναι, πάμε παρακάτω. Παιδιά, πείτε τι είπε στη βουλευτή, στη βουλή, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, ο Νικολόπουλος, για Τίγρη και Αλαφούζο. Γαργάρα το έκανα. Όλα τα κανάλια δεν είπανε τίποτα. Τι είπανε? Τους σύνταξε στον αέρα. Είπε πολλά, δεν μπορώ να τα πω εγώ. Γιατί δεν μπορώ να τα πεις. Όχι. Αυτά από βουλευτής. Ναι, ρε παιδί μου. Είπε πολλά. Αυτό είναι τα λεφτά που χρωστά. Τι είπε πολλά, ρε Τάκη. Τα αποβουλευτή. Ναι, δεν τα λες εσύ. Μα δεν είπε πολλά, πολλά από πονά. Τα αποβουλευτή θα τα πω εγώ. Άρχισα από κάπου. Ναι, τα λεφτά που χρωστά να τα δώσω. Αμπράβο. Αυτό. Και τελειώνω με αυτό. Εντάξει. Τι, πες το. Γιατί δεν σε αφήνω να το πεις και δεν το λέγες. Αυτό. Παιδιά, πείτε πως το χρόνο ο θρύλος της Champions League θα παίζει στο ΝΟΤΕ και στο πρωτάθλημα στην Νόβα. Πού θα βρούμε τόσα λεφτά. Να βλέπουμε την ομάδα μας, κάτι πρέπει να γίνει. Στο Champions League, τι είπε. Ποιος το, γιατί δεν ξέρω, το έχει πάρει, ε. Ο Τέπιρε Champions League.
Το Champions League είναι, κοίτα να δεις, δεν το διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός, ίδιος το Champions League. Δεν το κάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι, είναι κατευθείαν με την team της UEFA. Διαπραγματεύεται ή η Nova ή ο TTV. Από εκεί και πέρα, που να, ναι, λογικό είναι φίλε, το να πάει ο Ολυμπιακός στον TTV, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, δεν από μόνος του. Έτσι, γιατί είναι ένα κανάλι ο TTV, ο T-Sky TV. Όλα είναι το ίδιο το κανάλι, είναι... Της λάσπης. Πώς το λένε, στεγάζεται στον ίδιο χώρο που είναι το Sky, έτσι. Σίγουρα είναι, το έχουμε θέλαμε να πιστεύουμε ότι μόνο στεγάζεται. Αλλά δεν στεγάζεται. Παραπάνω. Και περιεργάζεται. Από εκεί βγαίνει και η εκπομπή του Θωμαίδη. Ναι, έτσι. Λοιπόν, είναι συγγενή κανάλια. Είναι ένα πάντων. Πράγμα. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να πάει ποτέ και για μένα είναι λάθος της διοίκησης της ΚΑΕ που εκεί πέρα με τον ΟΤΕ TV δεν μου άρεσε πολύ. Εντάξει, δεν μου άρεσε πολύ. Σε πολύ κόσμο, αλλά... Εδώ δηλαδή είναι πράγματα, πώς θα πω, Ολυμπιακός είμαστε ένα μέτωπο. Ναι, λοιπόν. Και δεν είναι αποδεδειγμένο, δεν σκάλει, ξυστήκαμε εμείς την κλίτσα του Τσοπάνη. Αυτοί μας τσιγκλάνε. Έχουμε. Και αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό με 2 μέτρα και 2 στάθμα. Άλλο μήνυμα. Μακάρι, μακάρι στο μπάσκετ να μην συμβαίνει αυτό. Αλλά ο Λύκος δεν αλλάζει. Λοιπόν, παιδιά, πείτε του χρόνου ναι αυτό. Σωστός ο φίλος, αυτά είναι. Ναι, μόνο. Ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Γεια. Τι γίνεται, πώς πάμε, Ολυμπιακός από Τρίπολη. Μια χαρά. Μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε, σ' ακούμε. Ωραία. Σ' ακούμε. 65 χρονών είμαι. Ωραία. 60 χρονών Ολυμπιακός. Τέτοιο πόλεμο που δεχόμαστε από τις άλλες ομάδες που δεν βάζουν λεφτά, ειδικά αυτό το διοικητήριο που ρίχνει συνέχεια ο Sky, δεν έχω ξαναδεί ποτέ 50 χρόνια που πηγαίνω στα γήπεδα. Έχω ένα παράπονο όμως από τη θύρα 7. Θέλω να προστατεύσει τους φιλάθλους Ολυμπιακούς που είναι μεγάλους σε ηλικία, γιατί όπου πάμε ενέδρες προχθές με την ΑΕΚ, από εδώ και από εκεί, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πάει άλλο παραπάνω. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Κάτι πρέπει να γίνει, σκεφτείτε το εσείς να βγάζετε ανακοινώσεις πώς να ερχόμαστε εμείς με τα εγγόνια μας να πηγαίνουμε παρέα. Άλλα εδώ μας κυνηγάνε παντού. Εντάξει, αλλά αυτό σωστά. Τέτοιος, να πούμε ένα λεπτό. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Να πούμε ότι ξέρετε κάτι για την ασφάλεια δική σας. Πηγαίνετε από την Εθνική Οδό, να στρίψετε δεξιά Αττική Οδό, Κύμης, να βγείτε εντάξει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Όλα τα άλλα όμως που λέτε είναι δουλειά της αστυνομίας και δουλειά αυτών που κόπτονται για το καλό του. Για τη βία. Για αυτό που κόπτονται για τη βία, αλλά κόπτονται για τη βία που περιμένουν μήπως και κάνει κάποιος από τον Ολυμπιακό. Γιατί όσο την κάνουν τη βία και την προξενούν οι άλλοι, οι συνομιλητές του Υπουργού, έτσι, είναι όλα μια χαρά, είναι ως μη γινόμενο. Δηλαδή, κοίτα, στην Ελλάδα έχουμε καταντήσει με αυτή τη χούντα των μέσων ενημέρωσης και των καναλιών, των χρεοκοπημένων, έτσι, έχουμε καταντήσει να υπάρχει μόνο ό,τι λέγεται στις ειδήσεις. Δεν είναι μάγκες έτσι. Δεν μου λέτε, Τάκη, συγγνώμη. Συγγνώμη, να πω κάτι. Πες. Μ' ακούς. Ναι, βέβαια. Ναι, αυτό το δηλητήριο που ρίχνει συνέχεια ο Σκάι και ο Θωμαίδης και τα ακούνε μικρά παιδιά 10 χρονών και 15 και δεν ξέρουν τι συμβαίνει και τα παρακινεί, ποιος παίρνει την ευθύνη, μπορείς να μου πεις? Γι' αυτό ακριβώς πολύ θα κάνει. Γι' αυτό σωστό, ακριβώς πολύ θα σωστό κάνει. Γι' αυτό ακριβώς θα κάνει. Άκου τώρα, η ευθύνη είναι πολύ βαρύτερη και είναι και χειροπιαστή. Εδώ μιλάμε ευθύνη να βγαίνουν έγγραφα δημόσια και δικαστικά που είναι απόρριτα και να βγαίνουν φορά παρτίδα στις τηλεοράσεις. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι, είναι ποινικό αδίκημα. Ναι, όχι, στο πει. Αύριο ένα περίεργο τύπο και βγάλει μια φωτογραφία με τον πρόεδρο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, αν είναι ένα κάποιο. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν τα έχω ζήσει 50 χρόνια που πήγαινε στα γήπεδα, ρε γάμο, την πουτάνα μου γάμο. Άκου, καλά τα λες, μην τον κλείσει τον άνθρωπο, είναι σοβαρό. Άκου τώρα. Λοιπόν, εγώ απαιτώ από τη θύρα 7 να προστατεύσει του φιλάθλους του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να θέλω να πάω σε μια επαρχιακή πόλη και να έχω τη σημαία του Ολυμπιακού στο αμάξι και να βλέπω τον κάθε.
Τελείωσε το. Έχει δίκιο ο φίλος. Αυτό είναι έργο της αστυνομίας. Παιδιά, δεν υπάρχει. Να φυλάει τον κόσμο να μην τσακώνει και τέτοια. Είναι υποχρέωση της αστυνομίας αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά για τη θύρα, αυτά. Αν τα γινόταν. Πάνε όλοι μαζί εκεί πέρα στο γήπεδο. Πού εκεί πέρα? Από εκεί. Ενώ σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Ναι. Τέλος πάντων. Κάτι θέλω να πει από τα λόγια του κυρίου και το ξέχασα, το θυμίζω. Δεν πειράζει, θα μπορώ να ξαναπάρει. Καλησπέρα. Όχι, εγώ θα το σημαίνω. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, ναι, λέγε φίλε. Δημήτρης από Καρδίτσα είμαι. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνετε, καλά παιδιά? Καλησπέρα και καλησπέρα. Ναι. Μια χαρά τα πήγαμε φέτος, δεν πειράζει για την ομαδάρα μας. Σε ποιο πράγμα? Καθόλου, πουθεν. Για την Ευρωλίγα, λέω για την Ευρωλίγα. Α, για την Ευρωλίγα. Πήγαμε τελικό, δεν πειράζει. Τώρα στο ποτάσμα τα πάμε μια χαρά και με τον Άρη. Βέβαια το κύπελλο τώρα στο τέλος θα το βάλουμε στο κουέλο μας. Εντάξει, θα έχεις δει τα κύπελλα, πιστεύω να ξέρεις. Πάρε και αυτό εδώ για τον κόλο σου. Μάτα μου ρε με τα βλάκα μου. Το δικό του είπε ρε. Ναι, πάρε και το δικό και εγώ το αυτό να το βάλει. Ρε, για το δικό του είπε, τι μπερδεύεσαι. Ρε, του δώσα και το άλλο να το βάλει. Δεν χωράει, έχουν μπει τρένα. Έτσι. Μια χαρά φιλαράκο. Τρένα. Σε βόλεψα κι εγώ. Αεροπλάνα. Σου δώσα κι εγώ το κάτι τη μου. Που με τον κάθε τυχαίο τώρα. Καλησπέρα, έστω ρε, μη σχολιάζεις. Άς να πω κι εγώ την μαλακία μου. Μα με τον κάθε τυχαίο. Καλησπέρα. Έλα τα, καλησπέρα. Πάρ' τον εσύ αυτόν. Δεν θέλω. Με μπρος. Για μ' ακούτε. Ναι. Έφυλα μου. Δημήτρης λέγομαι. Ναι. Τηλεφωνώ από Γκίζη. Για ωραία. Τάκη, είχα πάρει και στην προηγούμενη εκπομπή, απλά δεν είχα βρει γραμμή. Σε είχε πάρει ένας βάζελος την προηγούμενη Παρασκευή. Σου είχε πει για τον μπάσκετ και πράγματα. Λοιπόν, έχω να απαντήσω το εξής. Είναι ταπεινωτικό να χάνεις με 35 πόντους και να είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Το είχαμε πει εμείς, αντίστοιχα. Είναι εξής όμως πιο ταπεινωτικό. Ρε φίλε! Να έχεις κάνει back to back και να σε σκουπίσω πίσω. Άστα back to back! Άστα back to back, ρε, και απόγονε τον Ναζί. Απόγονε τον Ναζί, άστα back to back. Άκου ρε βλάκα για να το καταλάβεις. Σαν πρωταθλητής Ευρώπης ήρθες ο σεφ και έφαγες τόσους πόντους. 35. Κατάλαβες? Πάει και τα του μπακ και τα μπακ. Βλάκα. Απόγονε τον Ναζί. Ο παππούς με τα SS έπαιζε μπάλα. Ναι. The back door. Αυτό είναι άλλο. Άλλο. Καλησπέρα. Αυτό που τους κάνουμε. Από εκεί ερχόμαστε. Ναι, καλησπέρα. Είμαι εγώ που έκλεισες πριν είμαι. Ναι, αυτός που έκλεισες πριν. Ο Αεκτζής. Ο ποιος? Ο Αεκτζής, τι είσαι εσύ? Αεξής. Αν τελειώνεις, θα κλείνω. Δεν θα ξαναπάρεις τηλέφωνο εσύ εδώ, ρε. Ποτέ δεν θα ξαναπάρεις. Εσύ ποτέ. Γιατί όταν σε κλείνω, εσύ νομίζεις ότι ακούγεις τον αέρα, εγώ σε ακούω από το ακουστικό και λες τα χειρότερα. Και για να μην χαλάς το στόμα σου για την ηλικία σου, γιατί δεν θα σε βρεις γιατί είσαι μικρός, εδώ δεν θα ξαναπάρεις ποτέ. Όλοι οι ΑΕΚ θα πάρει, εσύ ποτέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άκη. Καλησπέρα. Γιώργος από Γιάννενα τηλεφωνώ, έχω ξαναπάρει. Γεια σου Γιώργο. Ομάδα. Παναθηναϊκός, έχω ξαναπάρει. Σου πήγε ένα ο σοβαρός που ήσουν, που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί ρε, σου λέω από τα Γιάννενα. Ναι, ο σοβαρός Άκη μου, ναι. Δεν είπα τίποτα. Τίποτα Άκη. Έλα φίλε μου Γιώργο. Έλα. Θα ήθελα να ρωτήσω, να σας ρωτήσω κάτι, τελείως φιλικά παιδιά. Ναι, ναι. Πώς βλέπετε τον Παναθηναϊκό, μια γνώμη. Από το κακό στο χειρότερο θα πάει, φίλε. Να σου πω όμως κάτι. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν βάζει ο πρόεδρος του λεφτά. Δεν είναι πεισαγόρι μου εσύ. Δεν το βλέπει. Κοίτα, αριστερά, Γιώργο. Όποιος παίκτης πάει να βγει, κοιτάνε να τον σκοτώσουν. Τώρα κοιτάνε για τον Καρέλη. Όποιος παίκτης λίγο έτσι πάει να ξεμητήσει, κοιτάνε να τον σκοτώσουν. Ακεί. Ναι. Αυτό που για τον Παναθηναϊκό, άκου. Κάτσε. Να το βάλουμε αλλιώς το ερώτημα. Πώς το εννοείς τον Παναθηναϊκό? Για τον Παναθηναϊκό, εκεί που είναι να ανέβει ένα σκαλοπάτι ή για να γίνει διεκδικητής? Σωστά, σωστά, έτσι είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Πρέπει να μου το θέσεις, πώς το εννοείς το ερώτημα, για να απαντήσουμε κατάλληλα. Ναι, ναι, να σου πω κάτι. Πες. Με αυτή τη διοίκηση που υπάρχει. Ναι. Με αυτή τη διοίκηση που υπάρχει. Λίγο πιο δυνατά τι να κάνει. Λίγο πιο δυνατά, λίγο Γιώργο.
Με αυτή τη διοίκηση που υπάρχει. Ναι, με ακούτε. Ναι, ναι, σ' ακούω. Με αυτή τη διοίκηση που υπάρχει, μια χαρά ομάδα πιστεύω ότι έχω. Μα δεν παίρνει τίποτα. Ακούτε, κοίτα να δεις. Δεν παίρνει τίποτα και στην Ευρώπη ξεφτυλίστηκε. Ακούτε, φίλε, τώρα η διοίκηση δεν είναι. Κοίτα, πρώτα απ' όλα, άκου. Τα έχετε μπερδέψει. Κοιτάμε την τι ομάδα έχουμε και κοιτάμε να δούμε τι διοίκηση τη αρμόζει. Δεν κοιτάμε τι διοίκηση έχουμε ολόκληρο Παναθηναϊκό και μετά να δούμε αν πάει καλά η διοίκηση στο χάλι τη, η ομάδα στο χάλι τη διοίκηση. Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι στραβά ο γυαλός, αρμενίζεται στραβά. Δεν γίνεται, ρε. Θέλετε να λέγε στα ανταγωνιστές μας, ρε Γιώργο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Μου λες για αυτή τη διοίκηση και καλά το διατυπώνεις. Για αυτή τη διοίκηση, καλά πάει, λέει ο Παναθηναϊκός. Εγώ θα σε πάω αλλιώς. Ο Παναθηναϊκός δεν δικαιούται να έχει αυτή τη διοίκηση. Έτσι, πρέπει να έχει μια διοίκηση, τουλάχιστον η οποία να είναι ανταγωνιστική προς τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν μπορώ να πω μες στο μυαλό σου σαν Παναθηναϊκός, αλλά μάλλον αυτό θα... Το κατάλαβα αυτό. Πες κάτι άλλο. Έλα. Είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα χάλι. Όχι σε μια καρδιά, αλλά σε ένα χάλι. Ναι. Σύμφωνα με αυτό, μια χαρά τα πάει. Είναι ένα ονειρεμένο χάλι. Ότι βρίσκεται η διοίκηση πάει σε ένα χάλι. Και αυτό που λες ότι πουλάει παίχτες και προσπαθεί να τους σκοτώσει, οκ, εγώ το δέχομαι γιατί το έχει κάνει. Σκοτώνει, δεν τους πουλάει, τους σκοτώνει. Και δεν κάνουμε και πολιτική στο λόγο μου. Τα βλέπετε εδώ πέρα, δηλαδή και τα δικά μας. Λέμε, δεν κάνουμε πολιτική. Ό,τι είναι, εδώ είσαστε και είμαστε να το αφισβητήσετε, να πούμε ό,τι θέλετε. Αφού αυτά βλέπουμε, εμείς στο ποδόσφαιρο είμαστε κι εμείς, τα βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, δηλαδή για την οικονομία της συζήτησης, λέει Γιώργο, γιατί δεν θα φτάσουμε πουθενά. Πώς να σου πω, εντάξει, έχει μια αξιοπρεπή ομάδα. Τους άλλους, τον ΠΑΟΚ που υποτίθεται ότι έπρεπε να τον να σε έχει υπερκεράσει σύμφωνα με την κατάσταση που είσαι, δεν έχει καταλάβει τίποτα ο ΠΑΟΚ, έτσι. Νομίζει ότι θέλει να βγει πρώτος με αποτέλεσμα να βγαίνει πάντα τέταρτος. Τέλος πάντων, λοιπόν. Να συμπληρώσω κάτι γιατί ήθελα να σας το πω, το τελειώσα και σας το πω. Θα τα ακούσει μάλλον. Αυτή η διοίκηση, εκτός ότι δεν έχει λεφτά, πριν 3-4 χρόνια που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, είχε μαζέψει τους οργανωμένους και είχε πει: εγώ σαν αλαφούζος λεφτά δεν έχω. Θα επενδύσουμε στη λάσπη. Αν σε αντιπροσωπεύει αυτή η διοίκηση, που δεν βάζει και λεφτά και ο σκοπός της είναι μόνο να βρίζει μαρινάκι και γενικότερα όλο τον κόσμο, την ομάδα του Ολυμπιακού, ως όλα τα αθλήματα, κράτησε τον. Και να σου πω και κάτι, και όχι την ομάδα, πέσε το. Να σε βάζει να βάφει τα κάγκια, να κράτησε τον. Κάτι. Πέσε το έπαιρνε μια άλλη ομάδα. Θα βρίζει την άλλη ομάδα. Άμα ήταν καλύτερη, δεν είναι τώρα θέμα. Είναι θέμα να ισοπεδώσουμε, να τα ισοπεδώσουμε όλα. Να ξεφτυλίσουμε το ποδόσφαιρο, γιατί δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να διεκδικήσουμε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάζει λεφτά, εννοείς. Να βάλει και λεφτά να διεκδικήσει. Μα πώς θα διεκδικήσει. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ναι. Τουλάχιστον κάνει και ταλέντο. Και το είχε πει μόνο σου πριν 3 χρόνια στους οργανωμένους. Λεφτά δεν έχω. Δεν μα νοιάζει τώρα. Μας όχι, αυτό το είχαν βγει. Το λένε τέσσερα χρόνια. Αυτό ρε φίλε. Δηλαδή, πώς να σου πω. Δεν είναι τώρα. Εδώ στην Ιταλία που γινόταν σκοτωμός. Τι είναι, αγγελικά πλασμένα. Τα είδαμε και τι έγινε και με την Juventus. Καλά χωριά του μπορεί να τους πάρει και τα λεφτά πίσω γιατί κάτι είχαν γίνει και σε κάποια γίνα, ήταν και μαγειρέματα. 400 εκατομμύρια ζητάει. Και ζητάει και τα κέρδη, που έχασε, ναι. Τα κέρδη που έχασε από τις προκρίσεις της ομίλους και ζητάει. Ναι, βέβαια, άδικα. Από εκεί πέρα όμως οι άνθρωποι έχουν 4-5 ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα. Έχουν άλλες 5-10 που πάνε να σωθούν, έχουν ένα πρωτάθλημα κάπως ανταγωνιστικό. Δεν το ξεφτυλίζουν το προϊόν. Γιατί θα τους προσφέρει. Δεν γίνεται να είσαι σε μια πιάτσα, και σε ένα, να λες δεν πηγαίνει καλά το ένα, δηλαδή να ξεφτυλίσεις όλη την πιάτσα επειδή δεν πηγαίνει καλά το ψιλικατζί δικό σου. Είναι μια πιάτσα, ρε παιδί μου, με μαγαζιά, μια πλατεία. Θα κοιτάξεις, θα την ανεβάσεις, να ανέβεις κι εσύ. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άγγι. Καλησπέρα. Στέλιος από Γλυφάδα.
Γεια σου, Τέλειο. Ολυμπιακό σήμερα δεν το συζητάμε. Απλά η Γλυφάδα, επειδή τα έφερε έτσι η ζωή και από το νέο φάλιρο που μεγάλωσα, βρέθηκα στην Γλυφάδα. Εντάξει, δύο πραγματάκια θέλω να πω. Ναι, 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 ναι. Έτσι, για του φίλου μα, του βάζε του. Ναι. Κάποτε έλεγα πού να κυκλοφορήσω στην Γλυφάδα, θα μα πάνε. Και ήταν κάπω μερικοί βαζελάκιδε. Πλέον ένα πράγμα έχω να πω. Στον ημιτελικό του μπάσκετ βγήκα, κυκλοφορούσα βόλτε πάνω κάτω όλη την Γλυφάδα που ζούσα του Ολυμπιακού. Σε όποιον μα πηγαίνει να μόνο γάμο. Πάλι καλά όμως που είναι η εκπομπή σας και βγαίνει και κανένα βαζελάκι και πούμε, γιατί πουθενά άλλου δεν το βρίσκουμε. Κοίτα, είδος προς εξαφάνιση έχουν γίνει. Η Παναθηναϊκή, εδώ και μια δεκαετία, είχαν περάσει ένα σύνθημα σε όλους τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, σε όλη την Ελλάδα, να γράφουν με σπρέι, να φαίνονται πολύ. Είναι το μόνο που κάνουν παντού. Έχουν βάψει όλους τους στίχους. Όλους στην εθνική οδό που πάμε, στα σπίτια τους, όλους τους δρόμους και εκεί πέρα το λένε ότι είμαστε παντού. Αυτό δεν υπάρχει. Μόνο στους στίχους είναι παντού. Να φύγε ο φίλος, είναι στη γραμμή. Ναι, ναι. Α, ναι, λέγε. Είσαι εδώ, λέγε. Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα. Εντάξει, καλό βράδυ. Παντού, φίλε μου, τώρα πάντου αλλήμωνο. Που ακόμα... Σου είπα μόνο στους στίχους. Το ένα και τα δύο ευρώ που χρεώνονται θα μπορούσαν να το δώσουν στον πρόεδρό τους. Μπας και μαζέψει τίποτα και δεν του στείλει να πάψει με κανακάκι. Όχι, εδώ. Είναι και αυτοί οι πειρέτες της λάσπης. Έχουν μπει στο ρόλο τους μια χαρά, άμα το έχεις διαπιστώσει. Δηλαδή, τι διαπιστώνεις τώρα. Έτσι, δεν μπορούσαν να... Να, εμάς, κακό θα μας κάνουν δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ καλά παιδιά και είναι και φορτωμένοι εκεί. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, φίλε Γιώργο. Εντάξει. Αλλά είναι στο βωμό της λάσπης όλοι, φίλε. Ναι. Λοιπόν. Και δεν τα βάζω από την τσέπη τους τα λεφτά, μην νομίζεις. Τον πατέρα τους δάκωνε. Είναι το σύστημα της, είναι το της λάσπης, πώς της προπαγάνδας, πάρουν και αυτά εδώ. Ακούς, δάκωνε οι άλλοι τον Παναθηναϊκό, πάνε εκεί πέρα και σκυλεύουνε το πτώμα του. Έτσι και αυτοί οι πιτσιρικάδες δεν είναι βλάκες. Κοιμάται ο πατέρας, θα ξυπνήσει καμιά μέρα. Έτσι, έλα. Θα πει στον κόμμα ο Κώστας και ο Γιώργος, τα αδέρφια μας από την Αμερική. Ναι. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γιώργο. Χαιρετίσματα, να είστε καλά, λεβέντες. Θα τα πούμε και από κοντά. Όταν έρθετε εσείς ή όταν έρθουμε εμείς, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Θα αφήσουμε και ένα μυστήριο. Ναι. Καλησπέρα. Θα αφήσουμε και ένα μυστήριο. Εμπρός. Και στον Τέρι. Καλησπέρα. Γίνεται. Πάμε σαν τη γράμμα. Εμπρός. Ναι, γεια. Γεια χαρά. Τι κάνεις, Τάκη, Γιάκη. Γεια χαρά. Κιάννης από Βόρεια Προάσια, Ολυμπιακός. Μάλιστα. Και το τονίζω αυτό, για να καταλάβεις τι θέλω να πω. Ναι. Εδώ μας έχει σταματήσει μέχρι και η Καζούρα, να ξέρεις. Τι θα. Κρύβονται όλοι, άλλοι δηλώνουν Λεβερκούζεν, άλλοι Τσέλσι. Δηλαδή και οι ανύπαρκτοι ξέρεις τώρα, ναι, δεν ασχολούνται. Και την Ήπειρο έχουν γίνει. Οπότε μας έχει σταματήσει και η Καζούρα, κατάλαβες. Ναι, ναι. Οπότε τι μας μένει τώρα. Τι μας μένει, να πάρουμε κανένα παίξι να κάνουμε το άλμα, έτσι. Πήγα προχτές, ας πούμε, στο τελικό κυπέλλο το γιο μου. Ναι. Να πάρει και αυτό σαν κύπελλο 7 χρονών. Ναι, να το δείξει, το σηκώσουμε την Ξάνθη. Μπράβο. Οκ, okay, το πανηγυρίσαμε, 47 χρονών είμαι, είσαι λίγο μεγαλύτερος, μισό αιώνα. Τώρα γιατί τα λέω αυτά, μην ακυρώνουμε τον προηγούμενο. Είπε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα με την Πόρτο. Ναι. Δεν βγάλει 600 εκατομμύρια, βγάλει ένα δίστερο ότι βγάλει. Εγώ 600, τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά ο παδός Πόρτο, ναι, έχει χρειάσει και ένα καροκούπες, έτσι. Βέβαια. Έτσι γίνεται και πριν. Πρέπει να κάνουμε εμείς το άλμα. Πόσο ναι καιρό το κάνει όμως η Πόρτο αυτό. Το κάνει από το 90. Ναι. Πόσα χρόνια. Εγώ στο πω, okay. Από το... Όχι, γιατί ξέρει ο κύριος. Ναι, για πες φίλε. Και ξαναδείς. Λοιπόν, το κάνει και κάποσο μετά, καιρό, πάνω από 20 χρόνια. Τι είπε. Όχι, θέλω να πω τώρα, δεν σας ακούω καλά, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο, αλλά θέλω να πω ότι εμείς ο παδός Πόρτο, ναι, της Μπενφίκα, δεν έχουν βιώσει αυτό που δεν έχουμε βιώσει εμείς ακόμα. Ναι. Δηλαδή ο προηγούμενος άνθρωπος που πήρε τηλέφωνο. Η Πόρτο αυτό δεν κατάλαβε τις μεταγραφές. Φίλε, η Πόρτο είχε και μια βάση πιο παλιά, σαν ευρωπαϊκή ομάδα. Έπαιζε χρόνια. Να σου πω, όχι μόνο. Και άλλο το επίπεδο του ποδοσφαίρου εκεί και άλλο εδώ πέρα που το θέλουν να το μηδενίσουν. Καταρχήν. Να το βγάλουν έξω από την Ευρώπη. Ναι, καταρχήν, όχι άλλο. Εγώ συμφωνώ με όλα όσα λέτε, έτσι. Εγώ συμφωνώ με όλα και στα σου λέω αγωνιστικά και στα εξωαγωνιστικά. Αλλά πες μου τώρα εσύ, αν κατάπιες, γιατί εγώ δεν το κατάπιε αυτό που έγινε φέτος με την Τρίπερο.
Δνίπρο, πώς λέγεται. Άκου, να σου πω. Θες να σου πω, ρε φίλε, γιατί το έχω πει δύο φορές. Όταν παίξαμε στην Ουκρανία, ναι, δεν υπάρχει αυτό που έγινε. Φάγαμε ένα γκολ από αυτόν τον γκολ του Βραζιλιάνου. Πώς το λέμε, το Σαντάνα. Σωστό. Ωραία. Τρως το δεύτερο και σου ακυρώνει γκολ και δεν σου δίνει και το πέναλτι. Να σου θυμίσω, Τάκη, ότι πάντα πρέπει να μαθαίνουμε. Αυτά γινόντουσαν και επί την Προεδράνα μας, τον Σοκράτη. Πρέπει να μαθαίνουμε, έτσι. Δηλαδή, μία Λεβάντη, τα χωριά, όλα τώρα αυτά. Εγώ δεν αντέχω να τα βλέπω πηγαίνουν τελικά. Κάτι Λιόν, 300.000 χωριό τώρα. Τι να μάθει, Γιάννη. Τι να μάθει, να μάθει να αποφύγει την κόντρα, να βάζει αυτό το γκολ. Άλλο σου λέει, όχι, για τι διαιτησίε λέει. Άκου, Γιάννη. Α, για τι διαιτησίε. Άκου. Είναι. Τα ξέρουμε τι γίνεται και στην UEFA. Και, καλά, και παντού. Είναι σε τι συμφέροντα θα πέσει πάνω. Δηλαδή από τη στιγμή που έχουν φάει και την Νάπολη, γιατί και η Νάπολη έφαγε φάγωμα. Και φέτο εμά μα φάγανε. Μα τελειώσω λίγο. Το Champions League, πε του. Champions League το κάνει. Μιλάμε για την τρίπλο. Μιλάμε για την τρίπλο. Το πάμε και στο Champions League. Όλα, τα ξέρουμε όλα. Από τη στιγμή που έχουν φάει την Νάπολη, έτσι. Και την πάει και πρίμα η διαιτησία, σίγουρα έχουν μια καλή ομάδα. Εντάξει, εννοεί ότι τρώνε μεγαλύτερα μεγέθη από εμά, αλλά εγώ δεν θεωρώ ούτε την Νάπολη μεγαλύτερο μεγέθη από εμά, ούτε τη Σεβίλη, ούτε καμία. Ναι, εντάξει, εμείς τώρα ξέρει πολύ καλά ότι και με οπαδικά και με τίτλους είμαστε μισή Ελλάδα, έτσι. Ολυμπιακός τώρα 30 χρόνια σε έπλωση. Έπεφτα χωριά, Λεβάντε, Φερετσβάρος, κάτι τέτοια, τα έχουμε καθαρίσει σαν αυγό. Κάτι μέταλλις, κάτι μέταλλ, καταλαβαίνεις τώρα τι είναι. Ναι, ναι, ναι. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, δηλαδή. Που παίζαμε ένα παιχνίδι, ναι. Πάλι, ας πούμε. Ναι. Δεν χρειάζεται το Ρουμπίνιο τώρα να πάρουμε εμείς την Ξάνθη, τον Ατρόμητο, τον Παναθηναϊκούλη. Έτσι, ο Μυραλάς δεν απεχταράς, ωραία. Το θέμα είναι να κάνουμε και το παραπάνω επίπεδο, ξέρεις τώρα, το άλμα. Ωραία, ωραία. Το άλμα που έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτά τα χρόνια είναι ότι κάθε χρόνο είναι η μοναδική ομάδα με άλλη μία τη Manchester που παίζει συνέχεια Champions League. Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερον, δεν είναι και εύκολα αυτά που λες ξαφνικά, πας κανένα τελικό. Δεν είναι εύκολο, γιατί ούτε με το θηρίο, η ουκρανική ομάδα. Δεν έχω απέτηση να κερδίσω το θηρίο, γιατί, αλλά έχω απέτηση. Γιατί η ουκρανική ομάδα, φίλε, η ουκρανική ομάδα, φίλε μου, έχει 130 εκατομμύρια μπάτζετ. Φίλε, τι νόμιζες, σαν όνομα το πιάνεις μικρό. Για μένα, τα λεπτά τα βάζεις κάτω. Ένα λεπτό. Για μένα ο Ολυμπιακός μόνο θηρία πρέπει να αντιμετωπίζει. Έτσι είναι φτιαγμένοι, έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Οποιοδήποτε άλλο να τη βλέπουμε και λίγο αφιψηλού. Με τα θηρία δεν φοβάμαι και όπως το έχει αποδείξει. Ναι, από εκεί και πέρα. Κερδίσαμε Γιουβέντους, κερδίσαμε Ατλέτικο, εντάξει, θα σου πω. Από εκεί και πέρα. Καταπίνεται το άλλο. Εγώ περίμενα να δει. Κάτσε ρε Γιάννη μου, κάτσε ρε. Πορεία, σου από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει. Δεν γίνεται. Καταρχήν αυτή η ομάδα που κατηγορήσει όση ώρα πήγε τελικό. Δεν κατηγορήσε. Ναι, δεν πια τύπνο που μα απόκλεισε. Δεν το πέτσε έτσι αμέσω. Κάτσε ρε Γιάννη, εδώ με το πει ο άνθρωπο. Ένα λεπτό, φίλε. Ο Ολυμπιακό πήγε στο Champions League φέτος και αποκλείστηκε επειδή φτιάξαν ένα το παιχνίδι. Συμφωνείς? Ναι, απλώς ξέρεις, κάνει μια καθυστέρηση ο ήχος και με μπερδεύει λίγο, κατάλαβες, δεν ακούω καλά. Εντάξει, το θέμα εντάξει. Είναι ναι. Ότι εγώ συμφωνώ και με αυτά που λέτε και ξέρω τι γίνεται και λίγο μπάλα να ξέρεις, τους παίκτες τους καλούς, τους φέρνουμε και πολύ για εντυπωσιασμό, γιατί τον καλά τους κακώς, τώρα το Ρουμπίνο, το φέρνουμε εμείς τώρα να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι. Άμα το πρωτάθλημα κερδίσουμε και με τον Τουρμάς και με τον Αφελάι, δεν το χρειαστήκαμε καν τον Αφελάι, έτσι, ξέραμε όλοι τι είναι. Εγώ τώρα δηλαδή απαντώ και στον προηγούμενο άνθρωπο ότι κάποιοι παίκτες χρειάζονται, αλλά εμείς περιμένουμε το άλμα. Εγώ ελπίζω του χρόνου να γίνουν οι σωστές μεταγραφές. Δηλαδή, ας πούμε, σου απαντώ στον Μανολάς, εντάξει ο Μανολάς, καλά έκανε και έφυγε, πολλά τα λεφτά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να κρατήσουμε δύο τρεις παίκτες, να κάνουμε κορμό για να δείξουμε ότι δεν είναι βίλη τώρα. Απάντησα, απάντησα πριν ότι ο Μανολάς με 600.000 στην περίπτωση που η Ρώμα του δίνει 1,5 εκατομμύριο θα του πει ο Ολυμπιακός, εγώ δεν μπορώ να τα δώσω. Είναι τι μία πρέπει η να απάντηση, κάνει. Μία η απάντηση. Για πέρα, άκου, Γιάννη, Γιάννη, προσπαθώ μία ώρα και με τους δυο σας αφήνω λίγο. Λοιπόν, η απάντηση είναι μία. Αυτό που κάνει η Πόρτο, αυτό που κάνει η Λιόν, το κάνει επί 20 συναπτά έτη. Ναι, συμφωνώ. Άκου, με τη συμφωνία. Αν το κάνεις επί 20 συναπτά έτη, σιγά σιγά τι κάνεις. Την πρώτη χρονιά έχεις παίκτες, όλοι οι παίκτες σου να πάμε να πούμε ένα ποσό για όλους τους παίκτες με ανώτατο ποσό 700.000. Ναι, ναι. Έτσι, μισθό. Λέμε, 700.000. Λοιπόν, τη δεύτερη χρονιά που έχεις πουλήσει κανένα παίκτη και έχεις αυγωθεί και λίγο και τον έχεις πουλήσει και καλά, τους κοιτάς τον μπάτζε σου, οι παίκτες σου να έχουν 1 εκατομμύριο μισθό. Έτσι. Από αυτού, όταν έχεις 1 εκατομμύριο μισθό, είσαι πάλι ευάλωτος, μπορεί να σου φύγουν πολλοί τέτοια. Την επόμενη χρονιά, όχι την επόμενη, μετά από 3-4 χρόνια, πας στα 2 εκατομμύρια μισθό. Όταν πας στα 2 εκατομμύρια για τον κάθε παίκτη, δημιουργείς μια βάση.
Εντάξει. Όχι, όχι, εντάξει, να το καταλάβουμε, να ξέρουμε και πώς γίνεται και να δούμε άμα το κάνουμε και μπορούμε και πώς. Πάντως το θέμα είναι. Κάτσε, όχι πάντως, δεν με αφήνει. Εμείς συνεχίζουμε γερά, αλλά πρέπει να μαθαίνουμε και από κάποια στιγμή. Ρεγάνι μου, αυτό είναι ο αγόρι μου. Επαναλαμβανόμενα λάθη είναι αυτά που πονάνε, κατάλαβε. Δηλαδή, ξέραμε όλοι ότι έχουμε αμυντικά προβλήματα, διότι τις χρονιές τον Ιανουάριο δεν το βελτιώσαμε αυτό. Έφυγε και ο Αμπιντάλ, α πούμε, φέτος. Καταλαβαίνει, δηλαδή, έχουν γίνει λάθη, τα οποία πρέπει να βελτιώνονται. Δεν βελτιώνει τον Ιανουάριο. Εγώ σου λέω ότι η Νύπρο δεν καταπίνεται φέτος. Πώς το κάνουμε, δηλαδή. Εγώ αυτό θέλω να πω, συνεχίζουμε γερά. Εμείς σας παρακολουθούμε. Εσύ. Ολυμπιακοί είμαστε και σου λέω και εμείς το εξής. Είναι βορειά, κάποια δεδομένα. Δίνουμε μάχη, έτσι. Παλιά βέβαια το έχουν ξεπεράσει, αλλά δίνουμε μάχη. Βρε Λεβέντη μου, δεν είναι κάποια δεδομένα. Δηλαδή που λες δεν καταμείνω. Εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Τον Ιανουάριο τι να σώσεις. Καταρχήν όλοι οι παίχτες οι καλοί παίζουν στις ομάδες τους. Πρέπει να δώσει στον κόσμο ένα σκαρμό. Εντάξει, είναι δύσκολο αυτό. Δεν γίνεται. Ό,τι γίνει. Είναι το καλοκαίρι. Ναι, εντάξει, γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή πέρυσι δεν γίνεται να χρεώνουμε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όλες άλλες φορές να το πούμε ότι ήμασταν. Δεν υπήρχε ικανότητα, υπήρχε μόνο τύχη. Γιατί καλά έχει πάει ο Ολυμπιακός. Ρε άκουξε τι εννοώ με τα χωριά. Ποια Λεβάντε τώρα. Ρε άλλο το ένα. Εντάξει, άμα αρχίσουμε να μιλάμε φιλολογικά. Η Σεβίλη ακόμα εγώ τη θεωρώ ποδοσφαιρικά χωριό. Έχει πάει από την Σεβίλη, ούτε θυμάμαι. Ρε φίλε, πάει φίλε. Δεν ξέρει τα λεφτά. Τα λεφτά που έχει η Σεβίλη, το πάτσε μήπω το ξέρει. Τι χωριά κάνει τώρα και το άλλο. Τρία χρόνια πρωταθλήτρια Ευρώπη είναι στο UEFA. Δεν είναι ρε, παιδί μου, τι ακούστε, Βίλιντε, τι είναι αυτά που λες. Εσύ Λεβάντε τότε. Μεγάλο, δεν είμαστε τώρα επίπεδο τώρα. Δεν είναι μεγάλο, άκου μεγάλο. Κοίτα να δεις, να μην μπερδεύουμε το όνομα με την αντικειμενική αξία. Ναι, το, ρε, και το Ολυμπιακός όμως τώρα έχει μέγεθος χρόνια. Ρε, 30 χρόνια ξέρω, μας ξέρουμε. Έχει μέγεθος χρόνια. Άκου τώρα. Έχει μέγεθος χρόνια, αλλά δεν είχε και προγραμματισμό χρόνια. Και τα λεφτά της επενδύσης είναι πολύ παρελθόν. Ανάλογα είναι αυτά που έχει. Δεν γίνονται αυτά. Άλλο, εγώ αυτό είπα να μαθαίνουμε. Που είπε για προγραμματισμό. Εγώ για να μαθαίνουμε. Λοιπόν, θε να μαθαίνουμε. Εσύ θε να μαθαίνουμε και δεν με αφήνει να σου πω. Να σε μάθει. Όχι, να σε μάθω. Δεν είμαι εγώ κανεί. Έλα, πιάκα να το λέγαμε. Σου λέω συγκεκριμένα πράγματα. Για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, πρέπει όλοι οι παίχτες, λέμε ένα ποσό, να κυμαίνονται γύρω στα 2 εκατομμύρια. Να μην τελεάζονται, γιατί μια χαρά είναι και ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα, τους προσφέρει όλα τα αρχέγγυα. Ναι, βέβαια. Εντάξει, εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια αίσθηση με τα άλλα γήπεδα, δεν θέλουν να σκοτώνονται, δεν θέλουν να φάνε καμιά πέτρα, που τα ζουν και αυτά και πολλοί. Καλά, και σε αυτό συμφωνώ. Και πολλοί δεν έρχονται για αυτό το λόγο. Έτσι σου λέει τι να πάω να κάνω μωρά, αυτά παίρνω τα λεφτά και αλλού, τα παίρνω και σε ένα Βέλγιο, τα παίρνω και σε ένα τέτοιο που θα είμαι και τα παίρνω οπουδήποτε αλλού, έτσι, που θα είμαι και ακέραιος, έτσι, και δεν θα έχω το μένος του κάθε επικραμμένου, δεν ξέρει αυτός να μπαίνει μέσα, να πετάει πέτρες, μέσα, να με κυνηγάει, να πετάει πέτρες επειδή τόλμησα να βάλω ένα γκολ και να πανηγυρίσω. Ναι. Γιατί παίζουν όλα τον ρόλο του φίλου. Τέλος πάντων, εμείς συνεχίζουμε γερά. Ναι, εντάξει. Δώσε και τις μάχες σας. Πάντως, να ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος και πρέπει να τον κάνουμε μεγαλύτερο. Φίλε, εμάς το λέμε. Φίλε, να τον κάνουμε. Άκου τώρα. Άμα θέλουμε να τον κάνουμε, να πούμε ένα μπουκάλι ουίσκι. Με τρίπολες, με εξάρτητες, με καβάλες. Εσύ, άμα να πούμε ένα μπουκάλι. Εσύ, εντάξει. Το άλματα δεν γίνονται, βήματα γίνονται. Και θέλει και συνέπεια. Όχι να μας πηγαίνει που θέλει ο κάθε δημοσιογράφος με μια άσχημη εμφάνιση. Έλα, εντάξει, για να τον κάνουμε μεγαλύτερο. Είναι, το έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν το έχουν πάρει. Ναι, τώρα το πάρουν χαμπάρι που ήταν τις κούπες να γυαλίζουν και μερικοί δικοί μας. Ναι, Ολυμπιακοί. Άστο, σου λέω είναι πολλά. Το Ολυμπιακό θα γίνεται μεγαλύτερο βήμα-βήμα. Για χαρά. Να, γεια σου, βήμα-βήμα. Άλματα δεν έκανε κανείς. Όποιος έκανε άλματα, έκανε και ένα άλμα στο κενό. Βήμα-βήμα γίνονται. Από εκεί και πέρα. Δουλειά έτσι όπως την εννοείς εσύ στα πρότυπα αυτά, γιατί το επικόκαλλι ήταν άλλο μοντέλο. Στα πρότυπα αυτά που λες εσύ, Πόρτο Λιόν και σχετικά, γίνεται τώρα 5 χρόνια με το Μαρινάκι. Ο Κόκαλης είχε άλλο μοντέλο. Εδώ υπάρχει άλλο μοντέλο. Μακάρι να γίνει και πάντρεμα και στα δύο τα μοντέλα. Και να είμαστε και τυχεροί και να έχουμε και ένα Τζιοβάνι σε κάθε γραμμή. Δηλαδή, ποιος δεν το θέλει. Άλλοι μόνο. Αλλά πρέπει να είμαστε και στην πραγματικότητα. Όχι, δεν μπορούμε να πάρουμε. Πώς είναι. Πρέπει να είμαστε, το ξαναλέω, τυχεροί. Υπάρχουν εχέγγυα, δεν πάνε να πάρουν. Όλοι οι παίκτες που ήρθαν στις εθνικές ομάδες παίζανε. Δεν πήγε να πάρει κανένα ξεφτυλισμένο. Παίκτες εθνικών ομάδων ήταν. Και ο Αφελάη, και ο Ντουρμάζ, και ο Μίτρογλου. Καλησπέρα. 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 Σωτήρης από Δάφνη Ολυμπιακός. Ναι. Ήθελα σε αυτά που είπες για την Ιταλική Λίγκα πριν κάνα πεντάλεπτο περίπου να συμπληρώσω εδώ ολόκληρη Πάρμα που η
που βαζόταν η ίδια η Λίγκα πήγε και έδωσε 2-3 εκατομμύρια ευρώ για να μείνει αυτή η ομάδα να παίξει τους αγώνες, γιατί είχαν πληρωθεί δικαιώματα σε τηλεοράσεις και τα λοιπά, έτσι. Φυστό. Και από αυτό για να καταλάβουμε, ας πούμε, το επίπεδο, ας πούμε, του πρωταθλήματος της Ιταλίας σε σχέση με τα άλλα τα μαμούνια τα οποία μας πολεμάνε εδώ. Φροντίζουν το μαγαζί τους, ρε φίλε. Τι είναι, μαγαζί είναι. Δηλαδή θα τα απαξιώσουν. Είναι πίσνα, καθαρά, ναι, είναι όχι μόνο πίσνα, θα απαξιώσουν το προϊόν. Δεν σ' άκουσα. Τα απαξιώσει είναι το προϊόν που παράγουνε. Έτσι ακριβώς. Το δεύτερο που ήθελα να πω, έτσι, είναι ότι υπάρχει θέμα τώρα, έτσι, δηλαδή το κύπελο και το Champions League έχουν πάει στον OTT TV, ναι, και το Super League έχει πάει στην Nova. Ναι. Εντάξει, είναι κάποιο θέμα τώρα. Είναι, τώρα, το είπαμε. Μόνο το κύπελο πέρυσι, για εμάς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, θα αναγκαστούμε δηλαδή να πάρουμε και OTT TV. Τώρα αυτά είναι τα εξωαγωνιστικά. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στους φίλους τους Ολυμπιακούς που πήραν και κάνουν σχόλια για τις μεταγραφές, για τις εντός εισαγωγικών, αν θέλεις, αποτυχία των μεταγραφών, κάποιων μεταγραφών. Ήθελα να τους πω το εξής. Αφού ο Ολυμπιακός φέτος απέτυχε να σε 3-4 παίκτες να κάνει τις μεταγραφές, αποκλείστηκε από το Champions League με την Καραμπόλα, αν θυμάσαι, του Ρομπέρτο που χτύπησε. Και με τα μαγειρέματα πριν, ναι. Και με τις συμπαιγνίες. Ναι, παρακάτω. Και τις συμπαιγνίες μεταξύ, ναι, Ατλέτικο και Γιουβέντους, ναι, τι παρακάτω. Ναι. Ακριβώς, αποκλείστηκε από μια Καραμπόλα, έτσι. Και δεν πέρασε το Champions League και δεν νομίζω και την Ήπειρο να ήταν καμία ομάδα. Αυτό το είπα του φίλου. 105 εκατομμύρια μπάτζετ έχει. Τι λέει, γιατί η Σεβίλη από ό,τι είδαμε ίδρωσε για να το πάρει. Έτσι δεν το πήρε, ναι, χαλαρά. Και ποια Σεβίλη, αυτή που είναι κάθε χρόνο το πρωταθλητή Ευρώπη. Και είναι καφορμαρισμένη πολύ. Τέσσερις φορές το έχει πάρει. Σε μια δεκαετία το έχει πάρει τέσσερις φορές. Ποια Σεβίλη, λέει ο άλλος. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, είπε και σωστά, αλλά ποια Σεβίλη δεν λες. Ολυμπιακού, τους παραπονεμένους για τις μεταγραφές σχετικά, έτσι, έχουν από σε αυτούς ότι εντάξει, κοίταξε, και κάποια στιγμή θα φας και ένα εμπόριο το οποίο δεν είναι μάπα. Τι, δηλαδή όλες οι άλλες χρονιές, πριν 2-3 χρόνια, δεν μπορεί κάθε χρονιά, ρε παιδιά, να πούμε να όχι, είναι και έχεις, και τι. Έτσι γίνεται. Συγγνώμη λίγο, όχι, και τι έχει γίνει φέτος, ένα λεπτό. Τι έχει γίνει φέτος. Ακριβώς, πρέπει να εκλογηθεί. Ρε παιδιά, δε, οι μεταγραφές που έκανε ο Μαρινά, Ολυμπιακός εφέτος. Άκουσε με, ρε φίλε, Ολυμπιακός που κάνει μεταγραφές, δεν σου βγήκανε μάπα επειδή ήταν μάπα. Ήτανε. Δεν υπήρχε κοιμία. Στην εθνική Ολλανδίας βασικός ο Αφελάι. Από την Παρσελόνα τον πήρε. Και πάγω προηγουμένως. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό. Μάπα. Άκου τώρα. Μετά δεν παίξαν αυτοί οι παίχτες. Και το άλλο είναι ότι σου βγαίνουν δύο παίχτες διαμάντια με πολύ λίγα λεφτά. Δηλαδή, πώς να σου πω, όπως το βλέπει ένας το ποτήρι μισοάδιο. Μπορεί ο άλλος. 100.000 ένα εκατομμύριο, πόσο τον πήρα, δεν ξέρω, Μαζουάκου και. Ρεπό, μπορεί να. Εσύ μπορεί, άκου. Εμένα. Αυτό δεν με νοιάζει. Δηλαδή, αυτό δεν το κοιτάζουν. Συγγνώμη λίγο. Μόνο δηλαδή τις αποτυχίες. Εγώ έχω να δώσω πριν σας κλείσω μία συμβουλή. Λιγάκι υπομονή και ήδη το κλαμπ έχει μπει σε μία διαδικασία μέτριο προς καλών ευρωπαϊκών συλλόγων στο θέμα δηλαδή της οργάνωσης, έτσι. Και αυτό φαίνεται. Και της καταξίωσης. Καλό καλοκαίρι. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Και της καταξίωσης. Από εκεί και πέρα, να σας πω και κάτι, ρε Τάκη, εμένα δεν με πήρε. Δηλαδή ο Μαζουάκου λέει, τον πήρε, λέει 500.000. Ρε, μπορεί να δώσει ο Μαζουάκου και λεφτά να έρθει στον Ολυμπιακό. Μπορεί να δώσει και ένα εκατομμύριο από πάρτι του. Ένα πατέρα του Πάπλητο και να πει: θέλω το παιδί μου να παίξει μπάλα. Ρε μου παίζει μπάλα εμένα. Τι να κοιτάξω εγώ τώρα, τι ταμπέλα έχει, πόσα λεφτά κάνει. Ο καθένα, άμα μου αποδίδει, ή αυτοί που γράφουν έχουν την ταμπέλα, είμαι βεντέτα, γιατί είναι στάνταρ θα αποδώσουν. Μπάλα θέλουμε να βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, το ξαναείπα και πριν. Μακάρι να πετύχουμε. Ένα Γιωβάνι σε κάθε γραμμή. Να παίρνει ένα Μπέλβερ στην άμυνα. Μακάρι, ποιος δεν το θέλει. Ένα Μυραλά στην επίδεση. Μια χαρά δεν είμαστε. Και θα τους πλαισιώνουν και οι άλλοι. Σίγουρα οι παίκτες με προσωπικότητα άλλο. Να πω κάποια πράγματα. Ότι πρέπει να δούμε κάποιους παίκτες. Να μπορούν να περάσουν αντίπαλο που το φέτος δεν μπορούσαμε να το δούμε. Ή και αυτοί ακόμα περιμέναν. Γιατί κυρίως από αυτούς ξεκινάει. Αυτούς γι' αυτό τους πήραμε. Δεν πήραμε τον Αφελάι. Μόλις βλέπει τον άλλο να έρχεται να πηδάει 3 μέτρα στο ύψος. Και μόλις πηγαίνει όμως στην Ολλανδία να παίζει μια χαρά, αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο εμένα. Εντάξει, είναι και το που φοβούνται. Γιατί πάνε να τους σκοτώσουν αίρεση και είναι και αποστάτευτοι. Ναι. Παίζει και αυτό το ρόλο. Ναι, βέβαια, δεν παίζει. Να πούμε ότι
Αλλά δεν δικαιολογώ, προ Θεού κανένα φελάει. Ίσα ίσα ήταν για μένα, είναι παράδειγμα προ αποφυγή. Έτσι, έτσι. Αυτό συμφωνώ και εγώ. Για, και για τους συμπαίκτες του, χαλάει το κλίμα στα αποδυτήρια. Και μην ξεχνάτε, τα τελευταία χρόνια Ολυμπιακός στα 17 παιχνίδια Champions League εντός έδρας, σε 17 αγώνες έχει 14 νίκες. Ή 14-15. Α, ναι, και κάποιοι που τολμήσαν να λέμε. Ρε, σιγά, άκου τώρα. Ολυμπιακό... Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Ναι. Συγγνώμη, γιατί δεν έχουμε και χρόνο και είναι και σοβαρό. Ρε, πουτάνες. Τι. Διαβάσε με τώρα, γιατί έχω τρελαθεί. Τώρα στο θεό το αφήνεις. Μια μισή ώρα έχει. Τέτοια ώρα. Άκου ρε τώρα. Ρε μπουρδέλα δημοσιογράφη, κάτσε ρε σου λέω. Τι, γιατί τα μπερδεύετε, γιατί μπερδεύετε την ευρωπαϊκή πορεία, τη θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία με τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Δηλαδή οι άλλοι γίνεται, βγαίνουν έξι ομάδες στην Ευρώπη και ό,τι βαθμοί βγαίνουν διαιρούνται δια του έξι. Ναι. Οι πέντε φεύγουν. Γρήγορα, γρήγορα, ναι, τα είδαμε. Τα πέντε φεύγουν για να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Να είναι ξεκούραστοι, ναι, να έχουν ένα στόχο. Και ο αυτόματο συντελεστή είναι να υπάρχει μόνο ο Ολυμπιακό να μαζεύει ό,τι μπορεί ο άνθρωπο. 65.000 βαθμού έχουν πάρει η ομάδα. 65.000 να κάνω λάθο. Και οι άλλοι έχουν φύγει, είναι στο απειρόβλητο οι άλλοι. 24 σε Ευρώπη, οι άλλοι 100. Όχι, όχι, δεν του νοιάζει που έχουν τσακιστεί και έχουν φύγει από του ομίλου. Σωστό, ναι, ναι, μπράβο. Του νοιάζει που έφερε ο Ολυμπιακός στη Σοπαλία με την Τρίπλο. Ναι, με τη Μάλμε και δεν πήραμε ένα βαθμό. Οι άλλοι που έχουν φύγει και από το πρώτο δευτερόλεπτο. Και μου λες γιατί τους λέω έτσι. Όχι, καλά έκανες, καταλάβω τον πρόλογο. Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Δικαίωσε με μια φορά. Άντε με τους καριόλες. Λοιπόν, καλό βράδυ, Μάκες. Θα λέμε αύριο στο Παπαστράτιο 6.30 ώρα. 6 μόνο με τον κόσμο μας. Γεια χαρά.